Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι εκπομπή του All About Aris. Εδώ είμαστε πάντοτε στο Λίμπερο στους 107 και 4 και σήμερα μαζί σας, σήμερα Πέμπτη, 21 του Δεκέμβρη. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7, όπως το κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, με κυτρινόμαυρη ενημέρωση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και ό,τι κυκλοφορεί γενικότερα στην κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Αυτά είναι τα θέματα με τα οποία θα καταπιαστούμε με τον Χρήστο Κιώση να είναι μαζί μας σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου και εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων. FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Πολύ το χιόνι στη Λαμία. Παρ' όλα τα αυτά, οι δύο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο από ό,τι βλέπω και το μάτς κυπέλλου ανάμεσα στη Λαμία και τον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσει. Τώρα το αν θα τελειώσει είναι ένα θέμα. Πάντως προηγουμένως κάποια παιχνίδια και πιο συγκεκριμένα το Αναγέννηση Καρδίτσας Σπάρτη για το πρωτάθλημα της Football League αναβλήθηκε καθώς είχε πολύ δυνατή χιονόπτωση στην Καρδίτσα και ο διαιτής πήρε την απόφαση να αναβάλει το παιχνίδι και να δώσει ραντεβού με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αύριο την ίδια ώρα για να αποφασιστεί αν θα πάμε σε οριστική ματέωση της αναμέτρησης. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας για το πρωτάθλημα της Football League ο Κισαμικός, ο οποίος κάνει μια πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής, επικράτηση του Πανσεραϊκού με 2-0, ενώ στην Αθήνα αυτήν την ώρα διεξάγεται το Καλυθέα ΑΕΚ Καραϊσκάκης, είναι στο 0-0 μετά από 17 λεπτά παιχνιδιού. Με τα παιχνίδια που έχουν γίνει, δηλαδή τα χθεσινά και τα σημερινά, στην Football League μετά από 9 στροφές, ο Άρης εξακολουθεί φυσικά να είναι πρώτος, έχει 23 βαθμούς, έχει 20 Παναχαϊκοί, έχει 15 όφη, όσους έχουν και τα τρίκαλα, αλλά ο όφη έχει και το παιχνίδι με τη Δόξα που θα το δώσει 17 Γενάρη. Στους 14 είναι η Σπάρτη, ο Απόλλων Πόντου και η Δόξα. Η Δόξα βέβαια να μάτσει λιγότερο. Επίσης, πιο κάτω, στους 13 είναι ο Καραϊσκάκης που παίζει αυτή την ώρα. Η Βέρεια, στους 12 ο Απόλλων Λάρισας και ο Αιγινιακός στους 11 και πιο χαμηλά αρχίζει η μάχη στη ζώνη του υποβιβασμού με πολύ δύσκολη τη θέση του Εργοτέλη, της Καλυθέας, του Πανεγιάλιου, του χθεσινού αντιπάλου του Άρη. Και έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, δεν βλέπω δηλαδή πώς ο Εργοτέλης και η Καλυθέα θα καταφέρουν να σώσουν την κατηγορία. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει πλέον με τη 10η αγωνιστική με το νέο έτος. Στις 7 του Γενάρη ο Άρης υποδέχεται τον Απόλλωνα Πόντου για τη 10η αγωνιστική σε ένα πρόγραμμα που για τον Άρη γίνεται σχετικά πιο βατό από εδώ και πέρα, αν εξαιρέσει κανείς φυσικά το μάτς με τον Απόλλωνα Πόντου. Από εκεί και πέρα και μέχρι το φινάλε του πρώτου γύρου ο Άρης έχει να δώσει θεωρητικά πάντα, γιατί όλα αυτά είναι μόνο στη θεωρία. Στο γήπεδο είναι η πραγματική εικόνα. Έχει ένα πρόγραμμα που του δίνει τη δυνατότητα, εάν δεν έχει άλλες απώλειες και γκέλες, να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συγκομιδή και αν θέλετε με το γεγονός ότι και οι άλλες ομάδες παίζουν μεταξύ τους, οι ομάδες της πρώτης τετράδας πεντάδας, να φτάσει σε μια πολύ να διευρύνει και πάλι την απόσταση που τον χωρίζει από τη δεύτερη και την τρίτη θέση, κάτι που θα είχε τη δυνατότητα να κάνει εφόσον κέρδιζε τόσο τον Όφεσο και τον Πανεγιάλο. Θα μπορούσε δηλαδή ουσιαστικά να είχε κάνει διακοπές επισήμως από σήμερα, έχοντας μια απόσταση 7 και 12, 13 πόντων από δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο που θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον Παύλο Μυροφορίδη. Αν θέλετε και εσείς να στείλετε κάποια ερώτηση, FM κενό και στη συνέχεια στο 54526 στέλνετε αυτό που θέλετε να ρωτήσουμε τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, θέλοντας να κάνουμε έτσι κατά κάποιο τρόπο και ένα ρεζουμέ το τι έχουμε δει μέχρι σήμερα, με αφορμή το ότι το πρωτάθλημα διακόπτεται και θα επαναρχίσει πλέον με το νέο έτος. Έχουμε δηλαδή μια διακοπή περίπου 2-3 εβδομάδων ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές, ανασύνταξης και φυσικά και μεταγραφών για όποιους έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεταγραφές. Θα δώσουμε λοιπόν τώρα την καλησπέρα μας στον Παύλο Μυροφορίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ.
Κατά κάποιο τρόπο αυτή η κουβέντα έχει και το χαρακτήρα έτσι ενός πρώτου απολογισμού, καθώς ολοκληρώθηκαν οι 9 αγωνιστικές μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Άρα μας δίνεται η αφορμή, κύριε Μροφορίδη, να κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό. Ποιο είναι το δικό σας το πρόσημο? Ότι είναι 400% επιτυχημένος. 400 κιόλας. Δεν εννοείται. Άμα στα 9 παιχνίδια πριν αρχίσει το πρωτάθλημα σου λέγανε τα 6-7 νίκες και 2 ισοπαλίες και δεν υπέγραφες, θα ήσουν αφελής ή βλάκας. Ναι. Σε όποιον και να λέγανε ότι στα 9 παιχνίδια θα κάνει 7 νίκες και 2 ισοπαλίες, θα υπέγραφε τον Αύγουστο. Ναι. Πώς και να κάνω λάθος, δεν νομίζω ότι... Και με ένα πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε και παιχνίδια με το θεωρούμενο έτσι γκρουπ των ομάδων που θα κυνηγήσουν την άνοδο, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον 4-5. Δεν υπάρχει θέμα με τι θα κυνηγήσουν, κάθε ομάδα κάνει τον αγώνα της. Ναι. Αλλά ξεκάθαρα, το πρόγραμμά μας ήταν πρόγραμμα το οποίο το κάνεις εσύ δύσκολο ή εύκολο. Ναι. Ήταν ένα πρόγραμμα που βγήκε, άλλες φορές με τύχη, άλλες φορές με ικανότητα, άλλες φορές με πίστη. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η ομάδα έκανε το αναμενόμενο, που το αναμενόμενο ήταν τα πρώτα 7 παιχνίδια να κερδίσει και έκανε 2 ισοπαλίες, δεν καταστήσαν τίποτα. Ναι. Δηλαδή 7 νίκες και 2 ισοπαλίες είναι ένας άκρος επιτυχημένος απολογισμός. Mm-hmm. Σε ένα πρωτάθλημα Football League τις πρώτες 9 αγωνιστικές. Ναι. Αν θέλουμε να βλέπουμε ξεκάθαρα έτσι. Ναι. Αν θέλουμε να θυμόμαστε το παρελθόν, μπορεί να μας φανεί προβληματικό το ότι κάναμε 2 πολιτικές ισοπαλίες. Ναι. Αλλά στο μέλλον δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Δεν ανησυχείτε καθόλου, σας βλέπω. Δηλαδή είστε απολύτως ήρεμος και απόλυτα προσιλωμένος στο στόχο. Να σου πω κάτι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, ομάδα που θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, ανά τετράδα αγώνων πρέπει να μαζεύει 10 πόντους. Ναι. Ανά τέσσερα παιχνίδια πρέπει να μαζεύει 10 πόντους. Ναι. Το όριο είναι 9 με 12, έτσι το ανώτερο. Ναι. Στην τετράδα των αγώνων να κάνεις 9 με 12. Mm-hmm. 10 είναι ο μέσος όρος. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε καλά. Όχι καλά, καλύτερα από καλά. Ναι, σωστά. Είστε μέσα στο στόχο, δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Απλά θα συμφωνείτε όμως μαζί μου ότι εάν, τώρα με βέβαια εάν δουλειά δεν γίνεται, αλλά εάν κέρδιζε ο Άρης και τα δύο παιχνίδια στα οποία είχε τις πρώτες του απώλειες, θα ήταν πολύ πιο άνετος, θα είχε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας μεγαλύτερο και ουσιαστικά... Εντάξει, εντάξει, δεν υπάρχει ασφάλεια. Mm-hmm. Στο ποδόσφαιρο ασφάλεια υπάρχει όταν λήξει ένα παιχνίδι, έχει κερδίσει, όταν τελειώσει μια διοργάνωση, ένα πρωτάθλημα και έχει καταφέρει το στόχο σου. Μαθηματικά. Οπότε ναι, ούτε θα είχαμε τελειώσει κάτι μαθηματικά, ψυχολογικά μόνο μπορούμε να είχαμε να ήμασταν καλύτερα, ναι, αν και τώρα θεωρώ ότι δεν είμαστε άσχημα. Ναι. Το ότι έκανες μια ισοπαλία που για 90 λεπτά ήσουν στεναχωρημένος που έκανες ισοπαλία και από το 90 μέχρι το 95 είσαι ευχαριστημένος που δεν έχασες, ναι, είναι τα συναισθήματα που προσφέρει το ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Ναι. Πάντως ο Άρης στα δύο μάτς που έπαιξε φέτος με τον Πανεγιάλιο, σε αυτό που δεν κέρδισε ήταν καλύτερος. Ναι. Σε σχέση με αυτό που κέρδισε. Ναι, και χθες το πρώτο του ημίχρονο νομίζω ήταν πολύ καλό σε σχέση με κάποια άλλα πρώτα ημίχρονα που έχει κάνει. Εντάξει, να σας πω κάτι πολύ απλό. Άμα μπούμε σε ποδοσφαιρική ανάλυση και κάτσουμε και ασχοληθούμε για να λύσουμε τα πράγματα όπως έχουν, ναι, γιατί καλό είναι να λέμε κάτι, να βλέπουμε ένα παιχνίδι να τελειώνει, να λέμε να κάνουμε την κριτική μας και να μένει εκεί, okay. Πιστέψτε με ότι αυτοί που κάνουν τη δουλειά τη δικιά μου ή ο προπονητής ή ο γυμναστής αναλύουν ένα παιχνίδι 10 φορές. Ναι, καταρχάς βλέπουν το κάθε παιχνίδι και 3 φορές. Ακριβώς. Το παιχνίδι, για να καταλάβετε, χθες εγώ γύρισα 9,5 ώρα, ήμουνα από το Αίγιο σπίτι μου. Το παιχνίδι ήταν γραμμένο και το είδα, κοιμήθηκα 2 ώρα το βράδυ. Το ξαναείδα το παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι δυσαρεστημένος από την προσπάθεια της ομάδας. Θα ήμουν αφελής να πω ότι είμαι δυσαρεστημένος. Αλλά ούτε και χαρούμενος για την προσπάθεια, το αποτέλεσμα. Αλλά επειδή πρέπει στη ζωή μας να μάθουμε να μην κοιτάμε μόνο το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πρέπει να κοιτάμε σφαιρικά το τι γίνεται γύρω μας. Αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ίσως κάποιες, όχι αντιδράσεις, δεν το λέγα αντιδράσεις, αλλά κάποια πρώτα σχόλια, αν θέλετε, και κάποια ανησυχία που προέκυψε χθες μετά τη δεύτερη ισοπαλία, ίσως να προέρχονται, νομίζω αυτό το αντιλαμβάνεστε, κύριε Μοροφορίδη, από το γεγονός ότι ο κόσμος του Άρη τα προηγούμενα χρόνια βίωσε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το και όσο να είναι. Ναι. Είπα πριν κάτι. Mm. Ότι αν σκεφτόμαστε το σήμερα βασισμένο στο παρελθόν, θα έχουμε πρόβλημα. Το αν σκεφτόμαστε το σήμερα όπως είναι, θα δούμε ότι είμαστε ιδανικά.
Ναι. Σίγουρα πριν κάποια χρόνια και τα τελευταία χρόνια και ο κόσμος του Άρη και η ομάδα και όλος ο πλανήτης Άρης είχε προβλήματα. Βγήκαν στο γήπεδο, δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί και το πλήρωσε. Αυτή τη στιγμή δεν συμβεί αυτό. Να σας διακόψουμε να πούμε ότι η Λαμία ανοίγει το σκορ με τον Παναθηναϊκό στο γιατί παίζουν αυτοί, χιονοπόλεμο ή πάλι. Χιονοπόλεμο παίζουν. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε αν είναι πατινάζ. Είναι... γιατί... Νομίζω σε ελληνικό γήπεδο δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Να παίζουν δηλαδή από αυτές τις συνθήκες. Το χιόνι έφυγε σιγά σιγά και από τη Βόρεια Ελλάδα και κατέβηκε προς τα κεντρικά και νότια. Έτσι, αλλά εντάξει, 1-0 με τον Πίτη, αν είδα σωστά, να ανοίγει το σκορ. Στο 5ο λεπτό του χόκκι επιπάγου που παίζουν οι ομάδες. Να επιστρέψουμε, στην κουβέντα μας και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι και για έναν ακόμα λόγο γίνεται πολύ παραπάνω λόγος αυτή τη στιγμή και στο διαδίκτυο και τα λοιπά, σε σχέση με το τι θα γινόταν, γιατί είναι μια ισοπαλία που έφερε η ομάδα και μάλιστα ισοπαλία μετά από 7 νίκες και άλλη μια ισοπαλία. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Είναι γιατί είναι αυτό το διάστημα που στην Ελλάδα, όπου όποια ομάδα και αν υποστηρίζεις, θεωρείς ότι πρέπει να γίνουν 2, 3, 5, 10, 25 κινήσεις για να αλλάξεις κάτι λόγω της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου. Εδώ υπάρχει ένα αλλά μεγάλο και πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Κανείς από εμάς δεν θα πει όχι αν μπορεί να βελτιώσει την ομάδα του. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι εγώ προσωπικά θα πω όχι αν βάλω σε ρίσκο το οικοδόμημα. Ναι. Δηλαδή, η επόμενη ερώτηση θα ήταν ναι. Ναι, εγώ θα προτιμήσω να μην δαπανηθεί μισό ευρώ, μισό, ούτε μισό. Δεν θέλω να δώσω ούτε ένα ευρώ, ρε παιδιά. Ναι. Δεν πρέπει η ομάδα αυτή τη στιγμή να βάλει σε ρίσκο το οικοδόμημα που υπάρχει. Πρέπει το οικοδόμημα που υπάρχει να το στηρίξει. Να του δώσει τη βάση, γιατί όποιος δεν είδε ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης διαθέτει μακράν την καλύτερη ομάδα στη Βιτεχνική, είναι τυφλός. Θα τα βάλουμε σε σειρά τα πράγματα. Είναι τυφλός, κανονικός. Είναι μακράν η καλύτερη ομάδα στη Βιτεχνική ο Άρης. Το καλύτερο δεν σε κάνει άμα κερδίζεις 7 συνεχόμενα ή αν κάνεις 2 ισοπαλίες γίνεις χειρότερος. Μιλάμε για θέμα χρόνου, για τη διάρκεια. Να γίνεις για μια εβδομάδα Μπαρτσελόνα και την άλλη εβδομάδα να γίνεις Χετάφε δεν γίνεται, δεν ταιριάζει. Στο δικό μου λεξιλόγιο. Ναι. Αναμείβεται η προσπάθεια. Οπότε το οικοδόμημα το δικό μας, για να πούμε ότι πρέπει να το στηρίξουμε, πρέπει να στηρίξουμε πρώτα το υπάρχον και αυτό που έχουμε και μετά να πάμε να προσθέσουμε πράγματα τα οποία θα μας βελτιώσουν και θα μας κάνουν καλύτερους. Ναι. Αν μπούμε στη διαδικασία μεταγραφολογίας θα κάνουμε έγκλημα. Ναι. Μεταγραφολογία θα μπει η ομάδα που είναι 5η, η ομάδα που είναι 8η, που έχει στόχο την άνοδο. Η ομάδα που είναι 7η. Η ομάδα που είναι 4η. Εντάξει, δεν υπάρχει όμως ομάδα στον πλανήτη και νομίζω ότι δεν χρειάζεται έστω και μία μεταγραφή. Όλες οι ομάδες, όπως και η Μπαρτσελόνα, παίρνει παίκτη. Και η Μπαρτσελόνα θέλει παίκτη. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, η Μπαρτσελόνα δεν ρισκάρει το οικοδόμημα της. Ναι. Δηλαδή, εγώ προτιμώ αυτά τα παιδιά που έχουμε να τα έχουμε καλά και αν μπορούμε, έχοντας καλά αυτά τα παιδιά, να προσθέσουμε μισό ακόμα που θα μας κάνει καλύτερο και θα μας βελτιώσει, να είστε σίγουροι ότι θα έρθει αυτό το μισό ακόμα. Και όχι μόνο αυτά τα παιδιά, δυστυχώς η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να τηρεί και κάποιες συμφωνίες διακανονισμών με αρκετούς από τους πρώην της ομάδας. Τα έχουμε πει επανειλημμένως. Δηλαδή, ναι. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα. Θα πληρώνεται, αυτή τη στιγμή η διοίκηση πληρώνει την περσινή ομάδα, ναι. Πληρώνει τη φετινή ομάδα και θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μεταγραφές. Και όλο αυτό να βάλουμε τη φυτίλη, να περιμένουμε κάποιος να πάει να τα ανάψει. Γιατί, να σας πω και κάτι, μια ομάδα στη Β' Εθνική δεν παίρνει ένα ευρώ έσοδα. Γνωστό αυτό. Στηρίζεται μόνο στον κόσμο. Να σας πω κάτι, καλά κάνετε και το λέτε. Για και γι' αυτό και σας φιλοξενούμε. Για να μην δημιουργούνται και ψευδεστήσεις και λανθασμένες εντυπώσεις. Να είμαστε παιδιά πραγματιστές, να μην κορυδευόμαστε. Έτσι, ρεαλιστές είναι, γιατί από χθες άρχισε. Πάρε ένα δεκάρι, πάρε ένα φορ, πάρε ένα στόπερ, πάρε ένα αριστερό, ένα εξτρέμ, το άλλο, ένα εκείνο. Εντάξει, εγώ μιλάω με τη γλώσσα της αλήθειας και με τη ειλικρίνειας, γιατί δεν θέλω κανείς να με δει στον δρόμο και να μου πει σε αυτά που είπες ήσουν συνεπής. Εγώ εδώ ήθελα να δουλέψω με ειλικρίνεια όσο πιο καθαρά μπορώ να μην κάνω λάθη τα οποία τα γνωρίζω πριν τα κάνω. Ναι. Δηλαδή εγώ να οδηγηθώ σε λάθος γιατί θα νιώσω πίεση, να είστε σίγουροι όλοι και να είναι σίγουροι όλοι ότι εγώ πίεση δεν νιώθω και δεν θα νιώσω ποτέ. Mm-hmm. Γιατί κάνω τη δουλειά μου ξεκάθαρα και καθαρά. Και το ξέρω το καλό της ομάδας μου και ξέρω πώς θα βοηθήσω την ομάδα μου. Μάλιστα. Και το οικοδόμημα που είπατε ακριβώς είναι αυτό που έγινε πέρσι. Δηλαδή υπήρξε ένα πολύ μεγαλύτερο ρίσκο και το Γενάρη αλλά και το καλοκαίρι με συμφωνίες διετίας, τριετίας και την προοπτική
ανόδου. Δεν ήρθε η άνοδο. Η άνοδος. Το πληρώνει φέτος. Και τώρα το πληρώνει φέτος. Να σας το πω αλλιώς. Να σας το πω αλλιώς. Η περσινή ομάδα με μονοετή συμβόλαια, η φετινή ομάδα θα ήταν μια ομάδα που δεν θα είχε να σκέφτεται τίποτα το προηγούμενο, το πέρσι. Ναι. Αν η περσινή ομάδα, καλώς εγώ το πράγμα, το είχε βγει κατηγορία, θα γινόταν το ίδιο ακριβώς. Τα παιδιά που θα φεύγανε, θα είχαν πάλι τη συμβόλαιο ενός χρόνου που θα το διεκδικούσαν παραπάνω και θα αναγκαζόσουν να πάρεις άλλους παίχτες, θα αναγκαζόσουν να δημιουργήσεις πάλι έλλειμμα, θα αναγκαζόσουν να πληρώνεις πάλι δύο ομάδες. Απλά θα υπήρχε κάτι άλλο που το είπατε κι εσείς. Θα είχε και έσοδα. Θα είχε και έσοδα, ναι. Γιατί θα είχε τηλεοπτικό. Γιατί όμως τα έσοδά σου να μην τα ρίξεις για να κάνεις το ρίσιο. Σωστά. Να μην τα ρίξεις να κάνεις το Βικελίδη. Να αλλάξεις το χλωτάπικα. Να μην τα ρίξεις να κάνεις ό,τι πρέπει. Όχι, να βοηθήσεις ουσιαστικά την ομάδα σου. Αντί να έχεις αγωνιστικό ή και εξωαγωνιστικό budget 3, 4, 5, θα έπρεπε να έχεις 2 και άλλα 2 να δίνεις δεξιά-αριστερά. Έτσι, μπράβο. Για να ξέρουμε γιατί κάποια στιγμή καλή είναι η κουβέντα. Μένει ελεύθερος ο Τάδε, μένει ελεύθερος ο Δήμα. Μένει εκείνο, μένει ο άλλο. Αρέσει αυτό. Ενδιαφέρει. Ναι. Μετά ξέρετε τι άλλο υπάρχει. Δεν μας νοιάζει να βρει λεφτά να τα δώσει. Εντάξει, δεν είναι όμως αυτή η λογική. Το ξέρω, εντάξει. Δεν είναι αυτή η λογική γιατί αν θέλουμε να κοίτα, το εύκολο είναι να δημιουργήσεις πίσω σου τη νύχτα. Να κάνεις πέντε πράγματα σκοτεινά, να πάρεις πέντε παίχτες και το καλοκαίρι να σου πεις πάτε πληρωθείτε από το βουνό. Έχεις το βουνό πάνω μια τρύπα, πάνε σκάψτε και βρείτε τα. Ναι. Αλλά το αυτό είναι πιο εύκολο, το κάνουμε. Ναι. Γινόμαστε αεριτζίδες ένα μήνα, παίρνουμε άλλα πέντε παιδιά, λέμε πέντε παιδιά να φύγουνε, οκ, όλα καλά, όλα ωραία και στο τέλος της ημέρας κοστάμε 500 χιλιάρια. Αν όμως το καλοκαίρι μπεις σε αυτή τη διαδικασία καθαρός και είσαι και παίρνεις και ξέρεις που πατάς, ξέρεις τι έσοδα προσδοκάς, ξέρεις που βρίσκεσαι πάνω κάτω, μπορείς να κάνεις κάτι καλό και ανταγωνιστικό. Ναι. Όπως έγινε εν ολίγη αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Διότι ήξερες ότι έχεις και το 500άρικο για τα παλιά. Οπότε έκανες και ένα budget με δεδομένο ότι έχεις και αυτό το 500άρικο στους πρώην, στον Ταβλαρίδη, στον Τάδο, μη λέμε τώρα. Εντάξει, φέτος η διαδικασία για να ξέρουμε τι υπάρχει. Σίγουρα μπορεί η ομάδα να χρειαστεί να πάρει ένα παίχτη, δύο παίχτες. Okay. Το βλέπω, το δέχομαι, συμφωνώ. Εγώ δεν συμφωνώ με το κομμάτι σας είπα πιο. Στο ότι μπορεί κάποιος εύκολα να πετάξει τη μέχρι τώρα προσπάθεια, που μέχρι τώρα προσπάθεια, πιστέψτε με, είναι εξαιρετική. Καλύτερη, παραπάνω από εξαιρετική. Γιατί έγινε μια ισοπαλία στο Αίγιο. Και τι να λέει ρε παιδιά. Στο ποδόσφαιρο, όποιος ξέρει ότι υπάρχουν τρία αποτελέσματα, πετυχαίνει στο τέλος της ημέρας. Όποιος ξέρει ότι υπάρχει μόνο η νίκη, μια ζωή αποτυχημένος θα είναι. Επί του πρακτέου, έτσι για να το αναλύσουμε λίγο, το έχετε βάλει, έχετε θέσει και το budget ενδεχομένως που θα χρειαστείτε ή αν θα γίνουν ή αν δεν θα γίνουν οι μεταγραφές αυτές το Γενάρη. Γιατί εντάξει, εμείς μιλάμε και θέτουμε το περίβλημα, αλλά προφανώς εσείς με τον κύριο Καρυπίδη και τον κύριο Σπανό είτε έχετε καθίσει ήδη είτε θα καθίσετε να τα δείτε αυτά τα πράγματα. Να ξέρετε κάτι, όταν ήρθα στον Άρη εγώ το καλοκαίρι και μιλάω για μένα, ήξερα και τι πρέπει μπορεί να χρειαστώ το Δεκέμβριο. Δεν το έμαθα το Δεκέμβριο. Ούτε το έμαθα βλέποντας την ομάδα. Εγώ ήξερα τι θα χρειαστώ το Δεκέμβριο. Η ιστορία μας όλη είναι για να ξέρουμε και τι λέμε. Για μένα, για μένα. Καλός και κακός, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στον Άρη και εγώ θα κάνω τα λάθη μου. Δεν θα με οδηγήσει κανείς να κάνω το δικό του λάθος. Θα κάνω εγώ το δικό μου λάθος. Χωρίς δόλο. Πρέπει η ομάδα αυτό που έχει και σου ξαναλέω να το έχει διασφαλισμένο. Να το έχει σε υγεία. Αν αυτό που έχει το έχει σε υγεία, δεν θέλει, όχι πέφτει. Δηλαδή, αν σας έλεγε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να καταλάβει και ο κόσμος, ο κύριος Καρυπίδης, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία μεταγραφή, λέω εγώ, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε το οικοδόμημα και να εξασφαλίσουμε την αδειοδότηση της ομάδας, εσείς θα νιώθετε ασφάλεια, δεν θα είχατε. Εγώ με τα παιδιά από αυτή τη στιγμή την ομάδα την έχουν πρώτη και την έχουν πρώτη και μάγκικα και παλικαρίσια και χωρίς καμιά βοήθεια. Και με μείον 3-4 πέναλτι που δεν μας έχουν δοθεί και που δεν έχουμε μιλήσει, που δεν έχουμε πει και τίποτα, έτσι. Όντως, και δεν μας απασχολεί αυτό το κομμάτι. Νιώθω μεγάλη ασφάλεια. Γιατί σας λέω και πάλι, θεωρώ ότι σε αυτήν την ομάδα έχω και μάγκες και καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν έχω παιδάκια τα οποία θα μου λυγίσουν. Ξέρω ότι δεν θα μου λυγίσουν. Μάλιστα. Και κάποιος όμως που δεν μπορούν, που είπε ο προπονητής. Να πάμε και εκεί, μην λέμε όλα καλά. Okay. Ο προπονητής είπε κάποιοι δεν μπορούν, για να ξέρετε ότι εγώ με τον προπονητή σήμερα έκανα την κουβέντα. Και του είπα ότι δεν γίνεται να μην μπορούν κάποια παιδιά και να είμαστε πρώτοι. Στο μυαλό σου μπορεί να μην μπορούν. Πρέπει να τα κάνουμε να μπορούν. Ναι. Αν δεν τα κάνουμε να μπορούν και πούμε ότι okay, φεύγουν κάποιοι παίχτες,
Μπορεί να γίνει. Μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Φύγες ή οκ, έφυγες. Το ζητούμενο είναι πριν φύγει να έχεις εξαντλήσει εσύ τα περιθώρια σου, το πόσο μπορεί να το βοηθήσει για να τον εξελίξει. Έτσι. Ναι. Άμα το έχεις εξαντλήσει, οκ, πρέπει να φύγει. Τέλος, δεν το συζητάμε. Ναι. Σωστό, ναι. Σωστό, γιατί σωστό. Υπάρχουν παιδιά όντως που σε μια ομάδα δεν κάνουν τίποτα και πάνε και βγάλουν ναι. Και άλλος καλά και πώς βγάζει μάτια. Άρα... Δεν γίνεται να μην ναι. Υπάρχει αυτό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Ναι. Δηλαδή για να το πάρουμε αλλιώς. Είναι ένας παίκτης center for εξαιρετικός που τα προηγούμενα δύο χρόνια έχει βγει 50 γκολ. Που είναι όπως κουνάς. Ο συγκεκριμένος παίκτης πήγε στον Όφη και δεν έχει την ίδια πορεία που έχει στα Τρικάλα. Τι σημαίνει ότι ο κουνάς ξέχασε να βάζει γκολ. Νόμιζα θα λέγατε στην αρχή για τον Καπνίδη. Όχι. Ο Καπνίδης είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει τον αγώνα του. Ο Αντώνης κάνει τον αγώνα του. Το να είναι ένας προπονητής, να έχει τα θέλω του. Να χρειάζεται ένας παίκτης να βάλει την προσαρμοστικότητά του πιο πολύ με στην ομάδα. Και αυτό κάποια στιγμή να γίνεται ή να μην γίνεται είναι το έργο του ποδοσφαίρου. Ναι. Σωστά. Δεν μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή υπάρχει ένα πλάνο, πάει σε αυτό το πλάνο ένας άνθρωπος, κάποιοι το εφαρμόζουν 100%, κάποιοι θέλουν και δεν τους βγαίνει. Ναι. Στο δικό σας το μυαλό, επειδή είστε αυτός που σχεδιάσατε την ομάδα την φετινή και έκανε αρκετές προσθήκες, 13-14 τον αριθμό, τώρα δεν είμαι εύκαιρος, νομίζω κάπου εκεί. Και αρκετές αποχωρήσεις. Και αρκετές αποχωρήσεις. Κάνοντας έτσι μια πρώτη σούμα μετά από ένα σημαντικό δείγμα γραφής που έχουμε, είστε ικανοποιημένος, νιώθετε ότι έχουν γίνει και κάποια λαθάκια, κάποιες επιλογές που δεν σας βγήκαν ενδεχομένως? Για μένα οι επιλογές που δεν βγαίνουν πρέπει να παίξουν. Εγώ δηλαδή είμαι εγωιστής σε ποιο κομμάτι. Τυφλός δεν είμαι. Άμα κάποιος δεν μπορεί, δεν μπορεί. Ναι. Αλλά στο κομμάτι αυτό πρέπει να ξέρεις πώς το λες. Οκ, μπορεί ένας παίχτης να μην σου κάνει τη δουλειά, αλλά να σου κάνει άλλη δουλειά. Μια ομάδα δεν είναι μόνο αυτοί που παίζουν. Ναι. Μια ομάδα είναι ένα σφαιρικό κομμάτι. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν κάποια χρόνια είχα πάρει ένα σεντερφόρ. Τον ακριβοπλήρωσα σε μια ομάδα. Πού ήμουνα. Mm-hmm. Έπαιζε ο δεύτερος σεντερφόρ. Ξέρετε ποια ήταν η επιτυχία? Ότι ο πρώτος παίκτης που πανηγύριζε ήταν αυτός που ήταν στον πάγκο. Οπότε είναι πιο σημαντικό να έχεις τα παιδιά που είναι απ' έξω, τα παιδιά που θεωρητικά αμφισβητούνται που δεν παίζουν, αλλά να είναι αφομοιωμένα μέσα στην ομάδα. Η ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα. Οι μονάδες δεν μπορούν. Αυτό σε γενικές γραμμές το βλέπουμε στον Άρη, αν κρίνουμε τουλάχιστον, κύριε Μηροφορία, τον τρόπο που πανηγυρίζουν όλοι μαζί τα γκολ. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε, αλλά εμάς μας βγάζει μια εικόνα υγείας αυτό το πράγμα. Εντάξει, η υγεία υπάρχει, να είστε σίγουροι γι' αυτό και να ξέρετε ότι αυτή η υγεία θα όσο περνάει ο καιρός θα βελτιώνεται. Γιατί ένα αποτέλεσμα όπως το χθεσινό, αν τελειώσει ένα παιχνίδι, με τον Όφη την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπεις ότι με τον Όφη ένα ημίχρονο, στο δεύτερο ειδικά, το παιχνίδι ήταν μονό. Ναι. Παίζαμε μονό, δεν παίζαμε διπλό. Ήταν της παλιά, της Αλάνας, μόνο. Σωστό. Βλέπεις ότι τελειώνει το μάτς, μπαίνεις στα αποδυτήρια η ομάδα και εγώ από την ομάδα μου ζητάω πάντα ένα πράγμα. Όταν μέσα στο γήπεδο δώσει τα πάντα και τελειώσει ένα μάτς, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Αν οι ποδοσφαιριστές μου νιώθουν ικανοποιημένοι με τον εαυτό τους, εγώ είμαι δύο φορές ικανοποιημένος. Είναι δύσκολη η φιλοσοφία αυτή να περάσει στον κόσμο, γιατί ένα αποτέλεσμα μπορεί να είναι διαφορετικό. Συμφωνώ με τον κόσμο ότι θέλει να κερδίσει, θέλει να κάνει. Ο κόσμος όπως του Άρη, στο παιχνίδι με τον Όφη, έκατσε στο γήπεδο και χειροκρότησε την ομάδα. Ναι. Δεν έφυγε πριν σφίριξε ο διαιτητής. Που σημαίνει ότι εκτιμάει την προσπάθεια. Γιατί η προσπάθεια έγινε. Το ότι δεν μπήκε η μπάλα γκολ, οκ. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να χτυπήσει το κάρι και να πάει έξω. Πήγε με τον πλατέλα. Ή μπορεί να σου βγει ο αντίπαλος μόνος του με τα δίχτυα, να πλασάρει και να πεταχτεί ο Βαλεριάνος να τη διώξει. Ή να την πλασάρει out. Υπάρχει στο ποδόσφαιρο αυτό. Το θέμα είναι πώς το βλέπεις. Και να ξέρεις να το βλέπεις έτσι. Με ξεκάθαρη στάση. Mm-hmm. Πείτε μας και κάτι, μιας και κάνουμε έτσι έναν μίνι πρώτο απολογισμό. Ήσασταν ο άνθρωπος ο οποίος υπέδειξε την πρόσληψη του Δημήτρη Σπανού στην ομάδα. Τον γνωρίζετε, έχετε ξανασυνεργαστεί. Προσαρμόστηκε γρήγορα στον Άρη, θεωρείτε? Και φαντάζομαι δεν θα φύγει όπως έφυγε πέρσι από τον Απόλλωνα, γιατί πέρσι ήταν αίτητο στην παρόμοια κατάσταση και έφυγε ο άνθρωπος. Νομίζω ήταν, εκεί ήταν 6 νίκες, 3 ισοπαλίες, είχε μια ισοπαλία παραπάνω. Δεν ήταν ακριβώς το ίδιο? Ακριβώς το ίδιο. Είναι ντεζαβού. Ζούμε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή κάποιος μου το είπε χθες, ο Σπανός φεύγει, έρχεται ο Μάντζιος μετά την ισοπαλία. Λέω, όχι παιδιά, είναι άλλο Απόλλωνας. Ήταν άλλο πράγμα εκείνο. Να σου πω κάτι. Πες, θεωρώ ότι εγώ προσωπικά έκανα λάθος που δεν έφυγα και εγώ. Ναι. Τώρα το λέμε αυτό, αλλά επειδή είχα κάνει όλες τις επιλογές των παιδιών και ήταν μια ομάδα
που πάλιψα πολύ και στο τέλος κατάφερε και βγήκε. Οκ, okay, η μισή άνοδος είναι του Σπανού, είπε Σουνί. Μένει εκεί αυτό, πάμε παρακάτω. Δεν έφευγες πέρσι να ανεβεί ο Άρης. Πάντως, επειδή μιλάμε για προπονητές, κύριε Μυροφορίδη, να σας πω ότι πριν από λίγο ο Νίκος Παπαδόπουλος, στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά την ήττα από τον Πανιόνιο στο Κύπελλο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τον Όφη. Παπατζηλίδικο είναι, λέω εγώ. Δεν το λέω Μυροφορίδη. Το λέω εγώ επειδή τον έχω σπουδάσει γι' αυτό. Τον Παπαδόπουλο. Μπορεί να θέλει να μαζέψει γύρω του παράγοντες. Δεν είναι κακό αυτό. Να μαζέψει γύρω του παράγοντες του Όφη για να βοηθήσουν την ομάδα. Γιορτές έρχονται στου Ιδάρχοντε να κάτσουν ένα τραπέζι να βοηθήσουν τη δικιά του ομάδα. Καλά, κάνουν αυτά είναι θεμητά. Ο καθένας αυτό που μπορεί να κάνει για την ομάδα του, ας το κάνει. Δεν πειράζει. Ναι. Και δεν με πειράζει και ποτέ. Η ιστορία μου τώρα εμένα εδώ, για να ξέρουμε τι λέμε. Ο Σπανός είναι ένας άνθρωπος που προσαρμόστηκε στον Άρη. Γιατί? Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον Άρη. Και υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Αν κάνεις μια δουλειά και τη δουλειά που κάνεις οποιοδήποτε να είσαι σε μια ομάδα, από φροντιστή, τον προπονητή, οποιοδήποτε κάνει τη δουλειά σε μια ομάδα και δεν σέβεται την ομάδα που δουλεύει και τη δουλειά του, θα αποτύχει. Ο Σπανός είναι το άκρος αντίθετο. Σέβεται πολύ και την ομάδα και τη δουλειά του. Οπότε θα πετύχει. Ναι. Δεν μπορεί μια ισοπαλία ή ένα αποτέλεσμα να κάνει κάποιον καλό ή κακό. Ή μια λάθος αλλαγή χθες. Ναι. Γιατί έγινε αρκετός λόγος και ο ίδιος στην ουσία το είπε. Ναι. Ότι ίσως δηλαδή δεν έπρεπε να βγάλει το Μουμίν γιατί έχασε το κέντρο. Αλλά εντάξει, όπως λέτε, δεν γίνεται ένα δεκάλεπτο ή ένα δηλαδή τέταρτο. Το Παυλίδη δεν έπρεπε να το βάλει. Τον έβαλα εγώ τον Παυλίδη μέσα τρικαλά ή με στην δράμα. Τον έβαλε ο Καρπίδης. Τον Παυλίδη, τον πήρε, δηλαδή οι αλλαγές επιτυχημένες. Δεν υπάρχει αυτό στο ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή όταν ο παίκτης κάνει 10 τσαφ. Ένας παίκτης κάνει 10 τσαφ. Κάνει λάθος. Είναι άνθρωπος. Τι να κάνουμε. Δηλαδή ένας προπονητής δεν έχει δικαίωμα να κάνει λάθος. Ένας διαιτητής δεν έχει δικαίωμα να κάνει λάθος. Στην Ελλάδα ξέρετε ότι κρινόμαστε και το αποτέλεσμα τους. Βέβαια αυτό το αποτέλεσμα είναι ο πρώτος δηλαδή, Άρης στη βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 9 παιχνίδια έτοιμος με 7 νίκες 2 σοβαλίες. Ναι. Τι να κρίνει το αποτέλεσμα, τι έπρεπε να κάνουμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτό λέμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και ποιος δεν θα ήθελε από εμάς 9 νίκες. Όλοι. Απλά επειδή έγιναν οι 7 έλεγες θα πάρω και τα άλλα 2. Τρώγοντας αν έρχεται και η όρεξη. Κοίτα, είναι καλό στο ποδόσφαιρο όσο κερδίζεις να σου ανοίγει η όρεξη. Είναι θεμητό απίστευτα πολύ. Μου κάνει εμένα γιατί εγώ ζω με την νίκη. Αλλά έμαθα να ζω και χωρίς την νίκη. Έμαθα να διαχειρίζομαι το αποτέλεσμα όπως έρχεται. Γιατί υπάρχουν ημέρες που δεν θα πάρεις αυτό που θέλεις, αλλά υπάρχουν ημέρες που θα σου το δώσει αυτό που έχασες. Δηλαδή ειδικά με τον Όφη αυτό που δεν πήραμε, γιατί χθες μπορούσαμε και να το χάσουμε έτσι. Ναι. Θα το πάρουμε κάπου αλλού. Δεν υπάρχει ύψος να μην το πάρουμε κάπου αλλού. Γιατί έχουμε μια ομάδα που είναι μέσα στο γήπεδο, που μπαίνει και έχει 60-70% κατοχή σε κάθε παιχνίδι. Μοιραία κάποια στιγμή και όσο περνάει ο καιρός, θα ανεβαίνουν και τα γκάρια αυτής της ομάδας έτσι. Ήρθε μια κούραση τώρα λογική. Θα ανοίξει λέτε η ομάδα δηλαδή. Ξεκάθαρα και πολύ. Α, θεωρεί θα είναι καλύτερος δηλαδή ο Άρης όσο περνάει ο καιρός. Για μένα. Ναι. Για μένα έχουμε πάνω από 50% βελτίωση ακόμη. Πάνω από 50? Άρα είμαστε ούτε στα μισά δηλαδή ακόμη. Για μένα, για τα μάτια μου. Ναι. Δεν είμαι υπερβολικός να ξέρετε. Ναι. Βλέπω αυτό που μπορεί να βγάλει ο κάθε παίχτης. Όταν αυτό μπορεί να το βγάλουν όλοι μες στην ομάδα, θα δούμε καταπληκτικά πράγματα. Να το ξέρετε. Και δεν το λέω για να ολοκληρώσω μια κατάσταση. Είναι αυτό που πιστεύω. Και να ξέρετε τουλάχιστον βλέπω μπάλα λίγο έτσι νομίζω. Ναι, εντάξει. Και έχετε πει και από την πρώτη στιγμή που πατήσατε το πόδι σας στο Βικελίδης ότι έχετε ένα στοίχημα. Γι' αυτό νομίζω δεν το ξεχνάτε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Με τον δεν με θέλω τον να λέω μεγάλα λόγια. Εν μέρει το δεν μ' αρέσουν. Δεν είναι του στυλ μου τα μεγάλα λόγια. Αλλά είναι του στυλ μου όμως είναι να κάθε εβδομάδα να είναι τελευταία εβδομάδα με στο ποδόσφαιρο. Και όταν θα φύγω το ποδόσφαιρο να μου θυμούνται ότι πέτυχα. Αυτό έχω μάθει μέσα μου και αυτό έχω βάλει ως φιλοσοφία μέσα μου. Και αυτή τη φιλοσοφία πρέπει να έχει η ομάδα μου. Και αυτή πρέπει να περάσουμε μέσα σε όλους. Και αυτή περνάει σιγά σιγά. Μάλιστα. Γενικότερα από το πρωτάθλημα το φετινό, πώς το βλέπετε, είναι καλύτερο ή χειρότερο το επίπεδο σχέση με την περσινή χρονιά? Θεωρώ είναι πολύ καλύτερο. Είναι πιο ανταγωνιστικό. Ναι. Δηλαδή για να το πούμε πιο ανταγωνιστικό, καταρχήν υπάρχουν ομάδες μέσα που είναι καλά δομημένες, με νέα παιδιά και σαμικός. Ας έχει δανεικούς. Δεν έχει να λέει κάτι. Είναι μια ομάδα καλά δομημένη. Υπάρχουν αυτές οι ομάδες που είναι από κάτω. Πέφτουν έξι ομάδες που αυτόματα κάνουν το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Mm-hmm. Βλέπεις ότι όλοι θα παίξουν για να πεθάνουν την Κυριακή.
Με όποιον παίζουν, ό,τι πάρουν. Ναι. Γιατί έτσι πρέπει να συμβεί. Αυτό πρέπει να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορεί να πει τα ξυλευτική πετσέτα κανείς ή να έχει 10 διάφορες ομάδες επειδή πέφτουν 2. Mm-hmm. Αδιάφορη ομάδα μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα θα είναι ο Άρης. Γιατί αν κάνει αυτό που πρέπει θα είναι αδιάφορος λίγο πιο νωρίς. Ναι. Δεν θα είναι οι ομάδες από κάτω. Σωστά. Και από την έδρα του Πανεγιάλη, από την οποία χθες ο Άρης δεν κέρδισε, δεν πέρασε με νίκη δηλαδή, θα περάσουν δύσκολα φαντάζομαι και όλοι όσοι επαναπέξουν. Μπορεί να περάσουν δύσκολα πολύ. Η αίσθηση που είχα εγώ χθες από τον Παγκό, δεν ξέρω τι αίσθηση μπορεί να έχει ο κόσμος, βλέπω το παιχνίδι, ήταν η αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα μπει τον γκολ το δικό μας. Έτσι. Ναι, ναι. Όταν ξεκίνησε το παιχνίδι και έβλεπα ότι το ελέγχουμε απόλυτα και μπορούμε να πάσουμε. Περίμενα κάποια στιγμή, το έβλεπα ότι θα έρθει, δεν ήρθε. Ίσως να μην το προκαλέσαμε με 1000 τρόπους και να το προκαλέσαμε με 980 τρόπους. Να αφήσαμε 20. 20 τρόποι δεν τους εξαντλήσαμε. Εκεί είμαστε αναχωρημένοι για αυτό το κομμάτι. Γιατί έπρεπε να βρούμε 1000 τρόπους να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε γκολ. Πάντως αν είστε προληπτικός και ο Απόλλωνας 0-0 έφερε στο Αίγιο. Τα ξέρω εγώ, τα ξέρω και με τον ίδιο διαιτητή. Απλά μήπως γι' αυτό δεν μας έδωσε το πέναλτι. Επειδή έδωσε αυτό το βόλεϊ, το θυμάστε το περσινό. Εντάξει, δεν πειράζει. Το παιδί στο τέλος ο διαιτητής έδωσε συγχαρητήρια για την ομάδα μας. Που αυτό είναι πολύ τιμητικό. Δηλαδή, επειδή το ποδόσφαιρο, παιδιά, εγώ το ζω μέσα στις γραμμές. Και το ζω έντονα. Όταν τελειώνει ένα παιχνίδι και ο διαιτητής σου δίνει συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Γιατί οι παίχτες σου δεν τον βρίζανε, δεν διαμαρτυρήθηκαν, ενώ δεν τους πήγαινε το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό να το νιώθει ένας διαιτητής ότι τον σεβάστηκε η ομάδα που έπαιζε. Δεν έδωσε όμως το πέναλτι, γιατί είναι καθαρό το πέναλτι. Δεν πειράζει, θα το πάρουμε αλλού. Δεν είναι θέμα και αυτό, δεν ξέρω, αυτό λογικά κυκλοφορεί και στην πιάτσα των διαιτητών. Αυτοί και τα λένε και μεταξύ τους, φαντάζομαι. Την αντιμετώπιση που έχουν από τους παίκτες του Άρη. Είναι σημαντικό να έχει να υπάρξει σεβασμός προς τον άνθρωπο που μπορεί να κάνει λάθος. Έκανε λάθος και τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε το κεφάλι κανενός. Να ξέρουμε και να είμαστε προγραμματιστές και ρεαλιστές. Έκανε λάθος, είναι άνθρωπος. Ο δόλος είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν είδα ότι ο άνθρωπος θα δώσει και δόλο να μας αδικήσει κάπου. Οπότε το περπαστορνάμε, πάμε στο επόμενο, τελειώσαμε. Και μιας και αναφερθήκαμε αρκετά και για μεταγραφές, να μην ξεχνάμε και κάτι, κύριε Μουροφορίδη, και θέλω ένα σχόλιο και για εσάς. Υπάρχει ένα παιδί, το οποίο δεν το έχουμε δει γιατί ήταν πολύ άτυχο, που είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που μπορεί να αποτελέσει το επόμενο διάστημα. Εντάξει, μια βοήθεια, ο Δημήτρης ο Ανάκουγλου. Όχι βοήθεια. Ο Ανάκογλου υπό άλλες συνθήκες ήταν να σπέξει δεκάδες τώρα. Ναι, βέβαια. Έχει ποιότητα, ξέρετε. Είναι το δεκάρι που θεωρητικά είναι ένας παίκτης που είναι γλυκός παίκτης με την μπάλα. Ναι. Δεν είναι με την μπάλα δύσκολος και δίσκαμπτος. Είναι ένας γλυκός παίκτης με την μπάλα. Μακάρι το παιδί να έχει την υγειά του, να είναι καλά και να μπει και να βοηθήσει την ομάδα και τον εαυτό του. Θα μπει μέσα Γενάρη, τέλη Γενάρη. Μακάρι, να είναι πρώτο Θεός, να είναι καλά το παιδί, να έχει την υγειά του. Ίσως να είναι και αυτή μια μεταγραφή. Αυτή ίσως είναι και καλή τρόπη που δεν μπορείς να βρεις ποτέ άλλον. Από αυτούς που είναι ελεύθεροι και μπορούν να σου προτείνουν. Ναι. Από τον Αλάκου που δεν είναι καλύτερο. Για να ξέρουμε και τι βλέπουμε. Mm-hmm. Σωστά. Και μην ξεχνάμε ότι είχαμε και μια πολύ μεγάλη ατυχία στο ξεκίνημα της σεζόν με το χιαστό του Βραζιλιάνου. Εντάξει, ήταν μια πολύ μεγάλη. Εντάξει, ο Πίντο είναι ένα παίκτης που μας βοηθούσε πάρα πολύ. Αλλά πέρα από εκεί. Μετά από τον τραυματισμό αυτόν πρέπει να καταλάβουν όλοι το δικό μας σκεπτικό και το πώς εμείς εμπιστευόμαστε μια ομάδα. Γιατί είναι σημαντικό η ομάδα σου να νιώσει ότι την εμπιστεύεσαι. Επειδή τραυματίστηκε ο Πίντο, αν δεν δείχναμε εμπιστοσύνη στο Διαμαντόπουλο και στον Καπνίδη και παίρναμε ακόμα έναν παίχτη, θα είχαμε τρεις στεναχωρημένους. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή θα έμπαινα στη διαδικασία, ο ένας να είναι από εδώ, ο άλλος από εδώ, θα είχαμε θεματάκια χωρίς λόγο. Η εμπιστοσύνη που δείξαμε στα δύο παιδιά αυτά. Και αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα, χωρίς να μετράμε τα γκολ ή το ένα ή το άλλο, βαθμολογικά και μόνο, είναι μια χαρά. Το ότι δυο παιχνίδια δεν σκόραρε η ομάδα. Δεν είναι υποχρεωμένο σε μια κάθε ομάδα να κάνει γκολ ως συντερφόρ της Καρδιακή. Η ομάδα πρέπει να βάζει τον γκολ. Τα σέντε τα γκολ δεν τα βάζει οι ατομικά οι παίκτες. Η ομάδα τα βάζει. Ο Άρης πάντως έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, τους περισσότερους βαθμούς. Ο Άρης είναι η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα, δεν πρέπει να το λέει, πρέπει να το δείχνει. Και θεωρώ ότι το δείχνουμε. Mm-hmm. Είμαστε μια ομάδα με πίστη στην ομάδα, τα παιδιά μεταξύ τους πιστεύουν στην ομάδα και παιχνίδι με το παιχνίδι, κάποια στιγμή αυτή θα δείτε πράγματα σας λέω που θα είναι εξ
εξαιρετικά. Και νομίζω ότι η χρονική στιγμή της διακοπής θα κάνει πάρα πολύ καλό και σωματικά και πνευματικά σε αυτή την ομάδα. Είναι ευεργετική. Ναι. Είναι ευεργετική γιατί θα καθαρίσει το μυαλό όλων. Γιατί θέλοντας και μη, μπορεί εγώ προσωπικά ζωή μου να μην το κάνω. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν το κάνει ένα παιδί, ένας παίκτης έτσι. Να στρεσάρεται. Και να έρχεται σε μια πίεση χωρίς λόγο. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή πήγαμε να πούμε σε κίνδυνο, δεν θα την μπαίναμε ποτέ, γιατί υπάρχει ο τρόπος διαχείρισης. Αλλά δεν μπορείς να σκεφτείς πώς σκέφτεται ένα παιδί εκείνη τη στιγμή, ότι δεν μας πήγε καλά, μηδέν, τι έγινε, τι κάναμε, στην καταστροφή. Δεν υπάρχει καταστροφή. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να καταστραφείς, αν είσαι λίγος. Αν δεν είσαι λίγος και είσαι μάγκας, θα βρεις τον τρόπο. Ναι. Πέρα του Άρη, οι ομάδες που πρωταγωνιστούν είναι αυτές που περιμένατε, δηλαδή είναι... Και ξέρω την Παναχαϊκή, ναι, αν την περιμένατε να είναι τόσο ψηλά. Την περίμενα. Ναι. Την περίμενα να είναι τόσο ψηλά γιατί εκπέμπει υγεία. Γιατί είναι ομάδα. Όντως είναι, όντως. Και φάνηκε και χθες που έπαιζε από το 8ο λεπτό με παίκτη λιγότερο στην Καλαμαριά. Ναι, και... ναι, είναι ομάδα. Η Παναχαϊκή είναι ομάδα, είναι ο ορισμός της ομάδας. Είναι ο ορισμός το πώς μπορείς να... με λίγα πράγματα να δημιουργήσει κάτι καλό και αυτό να εκπέμπει υγεία. Και αυτοί εκπέμπουν υγεία. Δόξα, Τρίκαλα, Όφη και Απόλλωνας είναι οι υπόλοιποι. Έχουν μείνει βέβαια κάποιοι, ο Απόλλωνας έχει μείνει κάπως πίσω. Λόγω προγράμματος το λέω το κάπως πίσω επίσης, γιατί εντάξει, βαθμολογικά δεν έχει μεγάλη διαφορά με τον Όφη, αλλά δεν έχει βγάλει το δύσκολο πρόγραμμα, αρχίζει με τον Άρη τώρα για τον Απόλλωνα. Άρχισε με την Παναχαϊκή, αν θέλετε. Ναι, εντάξει, σίγουρα ο Απόλλωνας είναι λίγο πίσω, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Όταν σε ένα αποτέλεσμα μπορείς με ένα αποτέλεσμα να είσαι κοντά ή μακριά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Ο Απόλλωνας, άμα κέρδιζε χθες, ήταν μια ομάδα που ήταν τρίτος μόνος του και okay, ήταν κοντά. Δύο αποτελέσματα κολλητά σε κάνουν να βλέπεις πάλι πάνω. Τα Τρίκαλα που μείνανε πίσω με δύο αποτελέσματα βλέπετε ότι πλησιάσανε. Ναι. Οπότε δύο-τρία κολλητά παιχνίδια σε ξαναβάζουν στην πορεία σου. Κάτι που εμάς δεν πρέπει να μας απασχολήσει γιατί εμείς κάναμε αυτά που έπρεπε μέχρι τώρα και πρέπει πάνω σε αυτά να χτίσουμε. Σωστά. Δεν πρέπει να έχουμε τρίτο και τέταρτο αποτέλεσμα σαν τα δύο προηγήθηκαν. Εννοείται δεν πρέπει να έχουμε και η ιστορία μας όλη είναι ότι πρέπει να είμαστε από εδώ και πέρα πιο ψηλιασμένοι. Γιατί όλες οι ομάδες προσπαθούν να πάρουν κάτι τον Άρη και είναι θεμητό γιατί θα πέσουν άμα δεν το κάνουν. Ειδικά οι ομάδες οι χαμηλά. Εμείς πρέπει να αποδεικνύουμε όμως κάτι εκεί με χίλιους τρόπους ότι είμαστε καλύτεροι από όλους. Φαίνεται πάντως ότι αυτό το δίδυμο στην ομάδα, εσείς και ο κύριος Πανός λειτουργείτε στη λογική του μαστίγιου και καρότο. Δηλαδή, εσείς μου δίνετε εντύπωση ότι είστε, γιατί είστε ένα κομμάτι της ομάδας και μάλιστα μιλάτε και πολύ συχνά στους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει το καρότο που πολλές φορές το χρησιμοποιείτε εσείς και το μαστίγιο που το χρησιμοποιεί ο προπονητής. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Υπάρχουν πρόσφατα, πω κάτι. Ξεκάθαρα για να ξέρουμε γιατί λέμε. Σε μια ομάδα ο προπονητής είναι το αφεντικό των αποδυτηρίων. Ο άνθρωπος εκεί μέσα πρέπει να λειτουργήσει βάσει τα θέλω του. Εγώ είμαι άλλο κομμάτι και είμαι το κομμάτι το οποίο πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν έχουν σχέση με τον προπονητή. Και το ξέρουν, το έχουν καταλάβει. Αν δεν το έχουν καταλάβει, κοιμούνται όρθιοι. Ο προπονητής κάνει τη δουλειά του, εγώ κάνω τη δικιά μου δουλειά. Από εκεί και πέρα. Είναι σημαντικό πολύ ο προπονητής να μπορεί να εκφραστεί χωρίς τρίπλες. Γιατί πρέπει να αντιμετωπίζει αληθινά κάθε κατάσταση. Το ίδιο πρέπει να αντιμετωπίζω και εγώ. Στο κομμάτι αυτό, να ξέρετε, με το Σπανό είμαι ίδιος. Στο κομμάτι ότι αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση με την ίδια σοβαρότητα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τριπλίτσες. Αν δούμε το λάθος, πρέπει να το πούμε. Αν δεν δούμε το λάθος, πρέπει να το επιβραβεύσουμε. Το ότι ο προπονητής έχει, ο Δημήτρης έχει την τρέλα, γιατί έχει τρέλα, είναι καλή τρέλα, υγιής τρέλα. Ναι. Να θέλει να κερδίσει, όλοι θέλουμε να κερδίσουμε. Και εγώ θέλω να κερδίσω πιο πολύ. Αλλά πρέπει να διαχειριζόμαστε και πράγματα. Θα υπάρξει κάποια συνάντηση τις επόμενες μέρες και με τον κύριο Καρυπίδη έτσι για να καταστρώσετε. Αν και φαντάζομαι τα λέτε και καθημερινά. Εντάξει. Η συνάντηση μπορεί να βγει απλά για να γίνει απλά για να δει φωτογραφία. Αν πιστεύετε ότι δεν μιλάμε όλη μέρα. Γι' αυτό. Ήταν περιττή ερώτηση νομίζω. Δηλαδή, συνάντηση να την κάνουμε τι, να την κάνουμε φωτογραφία. Θα στείλουμε ο καθένας μια selfie. Κάνετε σε ένα κολλάζ και βγάλετε τις δύο. Άρα έχετε καθορίσει το πλάνο. Αυτό λέω. Αυτό θέλω να πάρω εγώ. Πλάνο στο ποδόσφαιρο της Football League. Αν δεν το βάλεις σωστά από το καλοκαίρι, δεν μπορείς να φτιάξεις το δεκέλι. Μάλιστα. Ωραία.
Κατανοητό είναι αυτό. Εντάξει, εντάξει, προφανώς όμως θα υπάρξει και κάτι πιο στο τώρα. Δηλαδή μπορεί να έρθει ο Τσαλτίδης και να σου πει: εγώ θέλω να φύγω. Άμα έρθει ο Τσαλτίδης και εγώ μου πει: εγώ θέλω να φύγω, θα του δώσω δύο φιλιά στα βορτά και θα φύγει στην Παναγία. Εντάξει. Όποιος θέλει να είναι εδώ, είναι εδώ. Όποιος δεν θέλει, δεν είναι εδώ. Μάλιστα. Αυτό είναι και ο Μυροφορίδης, αυτό είναι και ο Σπανός, αυτό είναι όλοι μας. Μπορεί όμως και ο Μυροφορίδης, για να το κλείσουμε, να έχει δει κάτι το καλοκαίρι στον όποιο Τσαλτίδη και να τον έφερε για αυτόν τον λόγο και τώρα να βλέπει ότι δεν μπορεί ο Τσαλτίδης, οπότε θα αναγκαστεί να του πει αυτός πρέπει να φύγεις. Πάλι με φιλιά να το διώξεις. Αλλά... Βρε, με φιλιά θα φύγει όποιος να φύγει. Δεν μπορείτε να φύγει με μαχαίρι. Μη θέλει λεφτά, αυτό λέω εγώ. Εκεί είναι και αυτό το άλλο, με τα λεφτά. Εντάξει, να σου πω και κάτι. Όλοι αυτοί να φύγουν που ήρθαν φέτος, αυτά που παίρνουν οι περσινοί δεν θα τα δώσουμε. Ναι, σωστό αυτό. Απλά θα προσθεθούν σε αυτά που παίρνουν οι περσινοί. Γι' αυτό είναι το θέμα. Πίστεψέ με ότι κάποιοι θα φύγουν και με χαμόγελο. Ναι, ναι. Είναι άλλη κουβέντα αυτή. Εντάξει, είναι κουβέντα διαχείρισης πολύ μεγάλη. Έτσι. Ναι, εντάξει, είστε ξεκάθαρος νομίζω από την πρώτη στιγμή της κουβέντας ότι δεν πρέπει να θέσουμε σε κανένα κίνδυνο το οικοδόμημα, ότι αυτό θα πρέπει να είναι η φιλοσοφία με την οποία θα κινηθεί ο Άρης στο επόμενο διάστημα. Ποιο είναι, το σημαντικότερο είναι αυτός που θα έρχεται στο γήπεδο για να δει την ομάδα να έρχεται όπως έρχεται, γιατί ήρθε μόνος του. Τον έφερε η ομάδα να έρχεται με τη διάθεση που ήρθε με τον Όφη. Ναι. Εγώ πραγματικά γούσταρα πολύ τη διάθεση που είχε ο κόσμος. Ήταν διάθεση υποστηρικτική. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς που είναι εκεί μέσα. Ρε αυτοί είναι. Ρε μπορούν, δεν μπορούν. Είναι κουτσί στραβή για τους όλους τον Άγιο Παντελεήμονα. Ναι. Ήταν υποστηρικτικός. Είναι σημαντικό πολύ αυτό που έκανε ο κόσμος στο μαζί με τον Άσο. Και φαντάζομαι θα το κάνει και με τον Απόλλωνα Πόντου αμέσως μετά τις γιορτές που είναι η πρώτη. Δεν πιστεύω να σταματήσει να το κάνει φέτος. Έτσι εγώ θεωρώ. Γιατί είναι κάτι το οποίο το κερδίζει η ομάδα. Και όσο κερδίζει η ομάδα πράγματα, δεν υπάρχει κανείς αγνώμονας. Δεν υπάρχουν τυφλοί. Mm-hmm. Μάλιστα. Γιορτές, τι έχει το πρόγραμμα για τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας? Έχει λίγο ξεκούραση. Έχει ξεκούραση. Να πάω λίγο στην οικογένειά μου, στην οικογένειά μου. Να ηρεμήσουμε, να κάνουμε τις γιορτές μας, να καθαρίσουμε το μυαλό μας, γιατί το χρειαζόμαστε ίσως πιο πολύ εμείς από τους παίχτες. Mm-hmm. Να κάνουμε 4-5 μέρες με αγαπημένα μας πρόσωπα και να είμαστε καλά και χαλαροί χωρίς τις κοτούρες. Παίζω την Κυριακή και πρέπει να βρίσκω τον τρόπο να είμαι καλά, να χίλια να. Mm-hmm. Να ηρεμήσει το μυαλό μας, να ηρεμήσει το μυαλό όλων μας. Σωστά. Θέλω έτσι να βάλετε εσείς τον επίλογο, μιας και είναι και οι γιορτές, κλείνοντας αυτή την κουβέντα, απευθυνόμενος έτσι στον κόσμο του Άρη που σας ακούει. Να έχουν την υγεία τους, να χαίρονται τις οικογένειές τους, να τους χαίρονται οι οικογένειές τους. Είναι δύσκολα τα χρόνια, ειδικά για τον Αριανό, και οπαδικά και στην καθημερινότητα που ζούμε σαν χώρα. Mm-hmm. Είναι δύσκολη επιβίωση με αυτό που συμβαίνει. Να έχουν υπομονή, να μπορέσουν να είναι καλά στα σπίτια τους και όλα θα είναι καλά, να έχουν την υγεία τους, τίποτα άλλο. Την υγεία τους μόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Αυτά λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, περίπου 40 λεπτών, με έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή στον Άρη ποιοι είναι? Είναι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, ο Δημήτρης ο Σπανός και ο Παύλος ο Μυροφορίδης. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάει με αυτό που συμβαίνει. Θα μπορούσε να πει θα δούμε. Δεν είναι διπλωμάτης. Δεν είναι διπλωμάτης. Εγώ δεν έτσι θέλω. Δεν είναι διπλωμάτης. Γιατί λέει. Και ο κόσμος τώρα. Και ο Σπανός είναι, έτσι. Γι' αυτό μοιάζουν σε αυτό. Ο Σπανός είναι χειρότερος. Χειρότερος είναι. Ο Σπανός είναι χειρότερος. Είναι αυτό που λέμε λαϊκός, ρε παιδί μου. Είναι μπουρτάλ. Θα το πει αυτό που έχει. Και μπορεί καμιά φορά να είναι και λίγο άκομψος ο τρόπος που εκφράζεται, που το λέει, αλλά θα το πει. Όπως είπε χθες στη συνέντευξη τύπου, αυτό που είπε και δημιούργησε κάποιες εντυπώσεις. Έτσι είναι ο χαρακτήρας. Ναι, έτσι είναι ο χαρακτήρας. Και θα πάμε στο. Γιατί χρωστάμε για ένα διάλειμμα. Θα πάμε να το κάνουμε τώρα και θα την αναλύσουμε μετά την κουβέντα. Γιατί νομίζω είπε πολλά και ενδιαφέροντα και πρέπει να κρατήσουμε αρκετά από πήγα, αυτά. Πήγα, το ρώτησα, φίλε, δύο ερωτήσεις τον έκανα. Είδες 15 πράγματα, είπε. Τι άλλο θες? Οπότε είμαστε σε λίγο πάλι εδώ για να τα αναλύσουμε. Αν θέλετε κι εσείς συμμετέχετε, επαναλαμβάνω, με μηνύματα. FM και ενώ αυτό που θέλετε να ράψει και αποστολίστε το 54526. Λίγο πάλι εδώ. I'm
Φοβερά πράγματα. 3-0 η Λαμία του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο. Στο μάτς Κυπέλλου. Προηγείται 3-0 του Παναθηναϊκού. Θλιβερή εικόνα. Για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Με τρεις τελικές έχει. Τρεις τελικές. Δεν γίνονται αυτά. Τρεις τελικές, τρία γκολ. Πραγματικά και ο Παναθηναϊκός έχει 6. Με ξεβλέπαμε το μάτς. Μέχρι να βγούμε έξω. Μονότρεμα παίζει ο Παναθηναϊκός. Και χάνει 3-0. Φοβερά πράγματα. Δηλαδή, εντάξει. Διούδης τερματοφύλακας. 3-3. Ο 2. Δεν φταίει βέβαια. Στα γκολ, αλλά είναι το πολύ... 3-0 είναι 3-0. Πολύ γαντέμισε αυτό το παιδί τελικά. Να επιστρέψει στον Άρη της καρδιάς μας. Γίνεται ένας χαμός στον Όφι. Έχει θέσει, ο Παπαδόπουλος έχει στείλει επιστολή παραίτησης 2.000 λέξεων. Όχι ότι παρετείται. Ξέρετε, ο Παπαδόπουλος, επειδή τον έχουμε ζήσει πάρα πολύ εμείς, πάντα έτσι κάνει. Θα παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί, λέει, αν δεν λυθούν τα προβλήματα μετά, το... μετά τις γιορτές. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Θα παραιτηθώ εάν. Εντάξει, πιέζει τώρα. Εντάξει, πιέζει. Τι να πιέζει. Έχει τους οργανωμένους με το μέρος του. Τι πιέζει. Λεφτά δεν έχουν. Προσφυγές έχουν. Τέσσερις ήταν. Νομίζω ότι το πρόβλημά του είναι με τον Τζάλο, ξεκάθαρα. Τώρα, Και θέλει να, το... να, γίνει... να φάει ο προπονητής το μεγάλο μέτοχο. Ωραία. Ας γίνει. Θα χάσω εγώ την άνοδο από αυτόν. Με όλους αυτά, με όλα αυτά. Τι να σου πω. Έχουν πολλά θέματα, η αλήθεια είναι. Ναι. Έχουν πολλά θέματα. Αυτά βλέπει ο Μπύρος και πανηγυρίζει. Τα άλλα παιχνίδια τα είπες, τα αποτελέσματα. Τα είπα τα αποτελέσματα και στο 1-1-1 αυτή τη στιγμή το μάτς που γίνεται αυτή την ώρα στο Καλλιθέα. Να βλέπω Style Rocks. Καλλιθέα Καραϊσκάκης. Το άλλαξα, φίλε. Στην E3. Μην το αλλάζει, άστο. Θα το βάλω εγώ με κανονικό εδώ, να το. Λοιπόν, Καλλιθέα Καραϊσκάκης. Απ' την άλλη, να σου πω τώρα κάτι. Δες γήπεδο που έχει Καλλιθέα, το γήπεδο που έχει ο Άρης. Ναι, όχι, Καλλιθέα είχε πάντοτε καλό αγωνιστικό χώρο στο El Paso. Όχι, είχε πάντοτε. Είχε καλό γεωπόνο. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει. Έχει καλά, άλλαξε γεωπόνο, φαίνεται. Που άλλαξαν και το Ταρτάν. Όχι, έχει, είναι καινούριο. Καινούριο σκουλτάπι. Μια χαρά είναι. Πώς γίνεται να χιονίζει τόσο πολύ στη Λαμία, ρε φίλε, και να μην δείχνει τίποτα στην Αθήνα. Από τα καιρικά φαινόμενα. Και στην χθες... Καρδίτσα που αναβλήθηκε το μάτς. Εντάξει, είχε πολύ πράγμα. Όπως και έχει χθες... μεταφερθεί σε εκείνο το κομμάτι, φαίνεται, η κακοκαιρία. Είχε πολύ κρύο χθες το Αίγιο. Σε κάποια φάση εκεί στο, από το 70 άρχισε να βρέχει και πάρα πολύ. Εντάξει, ένα μάτς πολύ περίεργο χθες. Γιατί πραγματικά ο Πανεγιάλιος μέχρι το 90 έχει 2 τελικές και παρόλα αυτά παραλίγο να κλέψει το μάτς στο τέλος. Ο Άρης θεωρώ ότι θα μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι. Σε ρίσκαρε στο τέλος ο Άρης πάρα πολύ και όντως θα μπορούσε να το έχει χάσει το μάτς. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η αλλαγή στο 80, γιατί λέει πολλοί κόσμος για ποιο λόγο δεν την έκανε νωρίτερα την αλλαγή να βοηθήσει την ομάδα ο προπονητής. Έχω εντύπωση ότι ήθελε να περιορίσει αυτό το ρίσκο που είδες ότι μπήκε αποσύροντας το Μουμίν και παίζοντας με δύο σεντρεφόρ βαριά όπως είναι ο Καπνίδης και ο Διαμαντόπουλος. Εγώ το έχω ξαναπεί, το λέω και ξανά μετά από αυτό το. Την εικόνα που είχαμε στο τελευταίο 15 λεπτό, ότι ο Άρης δεν έχει μάθει να παίζει με δύο φορ. Δεν ξέρει να παίζει αυτό το στυλ παιχνιδιού. Αυτή την εικόνα μου δίνει. Κοίταξε, το παραδέχτηκε και ο Σπανός βέβαια, ήταν μια λάθος αλλαγή. Εκ του αποτελέσματος λέει ήταν λάθος. Διότι και ευκαιρίες δεχτήκαμε και παραλίγο να χάσουμε και δεν απειλήσαμε. Εκ του αποτελέσματος. Τώρα, από εκεί και έπειτα, αφού το λέει ο ίδιος ο προπονητής, δεν χρειάζεται να το επεκτείνουμε. Ναι. Το είπα και το πρωί, θα σου το πω και τώρα να το ακούσει και ο κόσμος. Όταν έχει τελειώσει το μάτς και έχουμε πάει με τους συναδέλφους που ήμασταν και τα λοιπά, όσοι ήμασταν τέλος πάντων, και φίλους Αριανούς, να φάμε σε ένα μαγαζί και τρώει ο προπονητής του Πανεγιάλου εκεί. Ναι. Ποιος είναι όμως στο μπροστινό τραπέζι από εμάς, με γυρισμένη την πλάτη, δεν μας βλέπει, και αρχίζει και σχολιάζει το παιχνίδι. Έχουμε στήσει φυσικά αυτή και ακούμε τι λέει αυτό, τι λέει εκείνο. Λέει όντως πάρα πολύ καλά πράγματα για τον Άρη. Σημειώνει όμως ότι ο ίδιος περίμενε να πιέσει περισσότερο ο Άρης όσο περνούσε η ώρα, δηλαδή να του κάνει πιο πολλές φάσεις. Λέει ότι είμαστε τυχεροί όλο το μάτς, αλλά στο τέλος το ρε γάμο του θα μπορούσαμε να το πάρουμε. Και στέκεται φυσικά στη μία ερώτηση και λέει, και ήταν εκεί λέει και ένας ψηλός που νομίζει ότι ήξερα από ποδόσφαιρο και ρωτάει το Σπανό αν έκανε λάθος αλλαγή, που ξέρουνε ρε αυτοί και ρωτάνε και είμαι ακριβώς πίσω του.
Και μετά, προφανώς κάποιος του λέει ότι αυτή πίσω είναι η δημοσιογράφη τη Θεσσαλονίκη. Φίλε, το γυρίζει ολοκληρωτικά και λέει, μου λέει, εσύ λέει, έκανες την ερώτηση. Λέω, ναι, εγώ που με ξεφώνησες πριν. Λέει, δίκιο έχεις 100%. Θα το παίρναμε, λέει, το παιχνίδι από αυτό, λέει. Γι' αυτό και εγώ έβαλα τον Αρνά, πώς το λένε, Αρνά, να βγαίνει στην κόντρα. Όλα κρίνονται και το αποτελέσματος. Ακόμα και αυτά τα οποία θα πει ο προπονητής μετά το μάτς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, διαμορφώνονται από το αν η μπάλα θα μπει δοκάρι και μέσα ή δοκάρι και έξω. Δηλαδή για το ίδιο πράγμα, είπε δύο διαφορετικά πράγματα όταν ήξερε ότι τον ακούμε και όταν ήξερε δεν τον ακούμε. Έτσι. Αλλά το βλέπουμε και συχνά. Και λέω άλλο. Ο Σπανός λοιπόν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό. Δηλαδή αν ήταν ο Αναστόπουλος, ο Αναστόπουλος στα τρίκαλα ή στη δόξα θα αποθέωνε την ομάδα. Θα θριαμβολογούσε. Μπράβο. Παρόλο που η ομάδα δεν είχε επιθετική, επιθετικά δεν ήταν καλή. Ούτε στο ένα μάτσο ούτε στο άλλο. Ο Σπανός έχει κάνει μέχρι τώρα το αντίθετο και αυτό μου δείχνει κάτι. Σίγουρα όμως κάνει και λάθη. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Καλά, δεν είπε κανείς ότι δεν κάνει λάθη. Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κερδίζει η ομάδα, μουρίνει ο προπονητής. Φέρει μια ισοπαλία, τσομπάνος ο προπονητής. Δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει. Και πρέπει στον Άρη να έχουμε ένα μέτρο. Και πρέπει όντως να κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, γιατί αυτό μετράει φέτος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα, έχει 23 βαθμούς. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη κατάσταση στον Άρη εξαιτίας όλων αυτών που έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχει. Ξέρεις, υπάρχει μια αλλεργία ακόμη και σε μια ισοπαλία. Ναι. Όχι ήττα, γιατί ο Άρης δεν έχει χάσει μέχρι στιγμής. Και αν είναι σοβαρός, πιστεύω, μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, δεν βλέπω πού μπορεί να χάσει η ομάδα. Μέχρι τουλάχιστον το τέλος του πρώτου γύρου. Το λέω ξεκάθαρα. Γιατί, δεν βλέπω πού μπορεί να χάσει δηλαδή. Μέχρι σοβαρός. Το τέλος. Εγώ σου λέω τώρα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου με τα μάτς που έχει για να ολοκληρώσει το πρώτο μισό της σεζόν. Ναι. Δεν βλέπω πού μπορεί να χάσει δηλαδή η ομάδα σε αυτό το διάστημα που θεωρητικά, όπως έλεγα, σου ξέρει, έχει ξεκινάει και το πιο βατό πρόγραμμα παίζοντας με τον Απόλλωνα και μετά με όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Έχει και το ρεπό της, παίζει και με τον Αχαρναϊκό, μην το ξεχνάμε. Άρα έχει και άλλους τρεις βαθμούς στο τσεπάκι που θα πάρουν βέβαια και οι υπόλοιπες ομάδες. Πέρσι ο Άρης είχε ακριβώς το αντίθετο. Είχε βγάλει ένα βατό πρόγραμμα. Και είχε συνεχόμενα Λαμία, είχε 3-4 μάτς, Απόλλωνα, Αστέρα, Σπάρτη κτλ. Που ήταν ψηλά πέρσι, έτσι, τέταρτος και πέμπτος ήταν. Και πήγε με μειονέκτημα εκεί. Πήγε με μειονέκτημα. Και θυμάμαι ότι ο Αναστόπουλος έλεγε περίπου ότι λέει ο Παπαδόπουλος τώρα. Ότι δηλαδή όταν επιστρέψουμε από εκεί θα είμαστε εμείς από πάνω. Όχι βέβαια με 10 πρώτοι κτλ. Αλλά... Τώρα έχουν περάσει λοιπόν αυτά τα μάτς και λέει σωστά. Πού μπορεί να χάσει, δηλαδή τα δύσκολα μάτς του Άρη στο πρωτάθλημα, όχι στον πρώτο γύρο. Ποια είναι. Εντάξει, εγώ σου λέω. Εντάξει, εγώ έχω έναν ορίζοντα χρονικό μπροστά μου το τέλος του πρώτου γύρου. Τα επόμενα τα παιχνίδια για να παίξει με όλες τις ομάδες, παιδί μου, Άρης μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Η Πάτρα, ο Όφη, να βάλω και τον Απόλλωνα Πόντου. Ο Απόλλωνα δεν μπορεί να κερδίσει στην έδρα του κανέναν. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Κάθε παιχνίδι είναι. Δες, Λαμία τώρα είναι διαφορετικό. Είναι 3-0 στο ημίχρονο. Το θέμα για τον Άρη είναι αυτό που είπε και ο Παύλος Μυροφορίδης στην κουβέντα που είχαμε. Ότι είναι η καλύτερη ομάδα, θεωρεί, και πιστεύουμε και εμείς ότι είναι η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Πρέπει να το αποδεικνύει κάθε Κυριακή. Ξεκάθαρα. Πρέπει να το αποδεικνύει κάθε Κυριακή. Δεν τον είδα να αγχώνεται ιδιαίτερα. Δηλαδή ήταν πολύ σίγουρος για την ομάδα και το ότι. Θα παίξει και ακόμη καλύτερα. Είπε ότι ουσιαστικά ότι δεν είναι ούτε στο 50% αυτό που έχουμε δει από την ομάδα μέχρι στιγμής αυτά τα 9 παιχνίδια και ότι έθεσε πάρα πολύ, έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στο ότι δεν πρέπει να διακινδυνεύσει ο Άρης επουδενή λόγο να εκτραχυνθεί οικονομικά η κατάσταση και η χρονιά. Κυρίως λόγω του γεγονότος, και το είπε ξεκάθαρα, ότι υπάρχει η υποχρέωση να καλύπτονται οι περσινές υποχρεώσεις. Αν δηλαδή, όπως είπε, είχαν μόνο ετή συμβόλαια πέρσι, φέτος δεν θα υπήρχε πρόβλημα με την ομάδα. Δυστυχώς όμως υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία από πέρσι και υπάρχει ένας σκεπτικισμός γενικότερα όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας. Εγώ πιστεύω ότι τελικά ο Άρης θα πάρει κάποιους παίκτες. Αλλά δεν ξέρω πώς θα τους πάρει και αν τελικά θα είναι οι επιλογές αυτές με ορίζοντα με φόντο Super League. Μόνο έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Εάν δεν τα καταφέρει, πιστεύω ότι μπορεί να μην πάρει και τίποτα. Και να πάει με αυτούς που έχει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από την κουβέντα που υπήρξε με τον Παύλο Μυροφορίδη, πολύ ρεαλιστής.
καταλαβαίνετε όλοι ότι έχει θέσει μια προτεραιότητα η διοίκηση και την οποία ενστερνίζεται απόλυτα ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ότι μην περιμένετε ούτε εξαλωσύνες. Το πιο εύκολο, ξέρετε ποιο είναι? Να πάει ο Άρης και να πει: έλα εσύ, πόσα θες, αέρα, έλα εσύ, έλα και εσύ. Δε, και στο τέλος, τι θα βγάλει τον ταμείο πάλι? Αυτό έγινε πέρσι όμως. Ακριβώς. Γι' αυτό τώρα, ναι, μεν τα προλαβαίνει ο Καρυπίδα, του Ρόβα, ας πούμε, λέει: αίτηση του Ρόβα για κατάψυξη εγγυητικής επιστολής πάει Άρης, και από κάτω λέει: παρέτησε από την αίτηση. Τι σημαίνει το παρέτησε από την αίτηση? Ότι πληρώθηκε. Πληρώθηκε. Ναι, τα είπαμε, αφού του είπαμε ότι μετά τον Όφη πληρώθηκε. Έτσι. Μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση. Εντάξει, την αίτηση είχε κάνει προ 2-3 εβδομάδων. Μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά έστω και στο αμήν, ρε παιδί μου. Μα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι βγαίνουν πάρα πολύ δύσκολα τα γενικότερα υποχρεώσεις. Το λέμε κάθε μέρα σχεδόν, σε κάθε εκπομπή. Ότι βγαίνουν πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχουν έσοδα στη βιτρίνα. Δεν υπάρχουν. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα. Και δεν είναι μόνο ο Άρης. Ο Όφη έχει 6 σήμερα, παιδιά. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και δεν πρέπει να διακινδυνεύσει ο Άρης επουδενή λόγο την αδειοδότησή του. Και θα πρέπει, εάν γίνουν, αν υπάρξουν διαζύγια τις επόμενες μέρες, αν αποφασίσουν δηλαδή να ελαφρύνουν το ρόστερ, θα πρέπει αυτά να γίνουν συνενετικά. Με φιλιά και χαμόγελο, όπως είπε και ο Παύλος Μυροφορίδης, για να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα η ομάδα με την αδειοδότησή της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέμε. Και το ξέρουν μέσα στην ομάδα πόσο σημαντικό είναι. Πέρσι πετούσαμε λίγο αετό στο συγκεκριμένο κομμάτι. Φέτος όμως δεν τον πετάμε, από ό,τι φαίνεται, και καλά κάνουμε. Και προσέχει η ομάδα για να έχει στο κομμάτι της αδειοδότησης. Βέβαια, αν θες να μιλήσουμε καθαρά αγωνιστικά και ρεαλιστικά, η ομάδα έχει ανάγκη ενίσχυσης. Φωνάζει. Εγώ θα πω για δύο τουλάχιστον παίκτες, σε δύο συγκεκριμένες θέσεις. Ένα εννιάρι μες στην περιοχή, και εγώ θα έλεγα ότι θέλει και ένα επιτελικό μέσο η ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα, δηλαδή το ιδανικό θα ήταν να μπορούσε να αποκτήσει αυτούς τους δύο παίκτες για να ασφαλίσει την άνοδο για μένα. Και εγώ σου λέω ότι επειδή ακριβώς υπάρχει ο Ρόβας, ο Καράμπελας, ο Τάτος, ναι, και δεν συμμαζεύεται. Αλλά δεν πάβει να έχει ομάδα και κάποιες ανάγκες. Φαίνεται ότι έχει. Δεν θα πάρει και δεκάρι και φορ. Φαίνεται ότι η ομάδα όμως έχει ανάγκη από κάποιους παίκτες. Ο δεκάρης θα λέγεται Ανάκουγλου. Και ο Φοράρης. Ήταν πολύ σημαντικό, και ήταν πολύ σημαντικό, διότι λέει ο φίλος εδώ 700. Ναι. Τρίτο μάτς και η ισοπαλία, το σπανό το βλέπω να βγάζει μαντήλι. Να ξέρουμε και τι λέμε όμως. Και ήταν πολύ σημαντικό το ότι βγήκε ο Μυροφορίδης και είπε πριν από λίγο ποια θα είναι η φιλοσοφία με την οποία ο Άρης ουσιαστικά θα κινηθεί ή δεν θα κινηθεί τη μεταγραφική περίοδο τη χειμερινή. Δεν υπάρχει κανένας προπονητής εδώ πέρα τώρα. Ο προπονητής θα κάνει τις εισηγήσεις του, ήδη είναι κατασταλαγμένος και ξέρει. Από εκεί και πέρα, εάν για τους λόγους που περιέγραψε ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, που μαζί με τη διοίκηση υλοποιεί τις επιθυμίες του προπονητή, δεν θα φταίει κανένας προπονητής. Ο προπονητής θα φταίει για την ομάδα που παρουσιάζει, για τις αλλαγές που κάνει, για την εικόνα που δείχνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό, εντάξει, εκεί μπορούμε να τον κρίνουμε φυσικά. Εκεί εννοείται ότι μπαίνει στο κάδρο. Για όλα τα υπόλοιπα όμως δεν νομίζω ότι έχει καμία απολύτως ευθύνη. Ο καθένας έχει την ιδέα. Σύνολο είναι, εσύ, Άλεξε. Σύνολο είναι. Διοίκηση, τεχνικός διευθυντής και προπονητής. Σύνολο είναι και παίκτες. Καθένας έχει τις ευθύνες του. Και να σου πω και κάτι, για μένα είναι και πάρα πολύ ειλικρινές αυτό που έκανε ο Μυροφορίδης. Και αν τελικά δεν βρεθεί στην αγορά κάτι συμβατό στα οικονομικά και κατάλληλο στα θέλω, την οτροπία με την οποία είναι δομημένη γενικά η ομάδα φέτος, να αποκτήσει το Γενάρη, να ξέρει ο προπονητής και να ξέρουμε και όλοι μας, να ξέρει και ο κόσμος, ότι η ομάδα θα πάει με αυτούς τους παίκτες, παιδιά, μέχρι το τέλος. Να ξέρει και ο προπονητής ότι εγώ με αυτούς έχω να δουλέψω, αυτούς τους σέντερφορ έχω, αυτούς τους πλάγιους επιθετικούς έχω και θα προσπαθήσω να πάρω ό,τι καλύτερο μπορώ από αυτούς. Ακόμη και από αυτούς που έχουν παίξει ελάχιστα. Εάν πρέπει να μείνουν όλοι στην ομάδα, γιατί δεν πρέπει να διασαλευτεί ο οικονομικός προγραμματισμός. Δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο. Θα δούμε τι θα μας ξημερώσει και μετά τις γιορτές πλέον. Τώρα βλέπετε ότι όλοι έχουν 4-5 μέρες ξεκούραση να χαλαρώσουν, να ηρεμήσουν. Δεν μπορούν, πάντως είδες, ο Μυροφορίδης ήταν λίγο διαφορετικός. Είπε δηλαδή ότι στο δεν μπορούν ενδεχομένως να μην έχουμε κάνει κι εμείς κάτι σωστά. Γι' αυτό λέω ότι σε περίπτωση που η ομάδα δεν αποκτήσει κάποιους παίκτες, κάποιοι που δεν χρησιμοποιούνται θα πρέπει να πάρουν την ευκαιρία, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να αξιοποιηθούν.
Ή μπορεί και να το λύσουν κιόλας. Ναι, ή μπορεί και να το λύσουν. Γιατί, εντάξει, ναι. Γιατί υπάρχουν δύο παράμετροι. Ένα να του λες εσύ δεν σε θέλω. Μπορεί και ο άλλος να σου πει, κοίταξε, είμαι εγώ ο Στεφάνοβιτς, τυχαία το λέω τώρα, αλλά είναι από τα παιδιά όντως που είναι σε αυτή την ατζέντα. Τώρα διακριβόμαστε. Ναι. Που δεν παίζει. Δεν έχει παίξει καθόλου. Φυσιολογικό είναι να δεις μήπως υπάρχει περίπτωση που μπορεί να πάει μόνος του και να του πει, κοίταξε να δεις. Ναι, εγώ θέλω να πάω στα Τρίκαλα πίσω και να παίξω. Υπάρχει και αυτό στην ατζέντα. Έτσι βέβαια γίνεται πιο εύκολη για σένα η περίπτωση να αποδεσμεύσει το συμβόλαιο. Μπορεί ο άλλος σου λέει, όχι, δεν φεύγω. Έχω το συμβόλαιο. Δώσε μου αυτά που μου χρωστάς και ενδεχομένως και μια αποζημίωση για να φύγω. Όλα αυτά θα σχηματοποιηθούν και αναλόγως θα υπάρξουν αποφάσεις. Εγώ πάντως πιστεύω ότι θα υπάρξουν κάποιες αποχωρήσεις τώρα το Γενάρη. Για την έλευση θα γίνει μόνο υπό τις προϋποθέσεις που είπες. Οικονομικός φέτος και ενδεχομένως με ένα καλό συμβόλαιο στη Super League, αλλά μόνο με την προοπτική αυτή και θεωρώ ότι πιο πολύ θα πάμε προς το φόρ, γιατί ναι. Στην άκρη του μυαλού τους υπάρχει η εναλλακτική του Ανάκογλου. Ο Ανάκογλου μέσα Γενάρη, αρχές τέλη Γενάρη, αναμένεται να μπει, είναι δεκάρι, είναι ένας παίκτης. Και να πω και κάτι, λέμε για τον Παυλίδη, για παράδειγμα, ο οποίος χρησιμοποιείται ναι. Στα τελευταία παιδιά, πρέπει η ομάδα να λέει και ένα ευχαριστώ, διότι ο Παυλίδης έχει βάλει παιδιά δύο πολύ σημαντικά γκολ. Στη σεζόν. Ευχαριστώ γιατί δεν το πήγε. Αυτή είναι, αυτή ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι δεν είναι η κλασική του θέση. Εντάξει. Δεν είναι δεκάρι κλασικό σε καμία περίπτωση. Είναι και 8 και 10 ο συγκεκριμένος. Και έχει ανταποκριθεί. Πέτυχε δύο πάρα πολύ σημαντικά γκολ παίζοντας αυτή τη θέση. Επειδή απλά περίμενε στο κάτι παραπάνω χθες που ήταν βασικός. Εντάξει, okay, υπάρχουν. Μα έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Θα υπάρξει ο παίκτης ο οποίος θα βάλει τα γκολ, θα προσέξει και θα είναι παίκτης. Εμένα πάντως η ομάδα μου άρεσε το πρώτο ημίχρονο χθες. Είχε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, καλή ανάπτυξη και την αδική νομίζω την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου το αποτέλεσμα στο τέλος. Η ομάδα δεν είχε δεν ήταν κακή. Την τελική πάσα που θα κάνει τον γκολ. Όπως και στο δεύτερο ημιχρόνο, η ομάδα έχει φύγει 4-5 φορές με προοπτική να κάνει τον γκολ και είναι το τσακ το τελευταίο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι, τι να κάνουμε. Όπως αντίστοιχα, στα 5 τελευταία λεπτά, οι δύο φάσεις που χάνουν ο Παναγιάλιος, εγώ αν έβγαινα απέναντι τον τερματοφύλακα, το βάζα. Με όλη αυτή την αιστεία μπροστά μου. Νομίζω δεν θα έφτανα στο τρέξιμο να φτάσω μέχρι την περιοχή. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εντάξει. 7.79 λέει ακούγοντας Μυροφορίδη, αν πάρουμε ένα παίκτη, αφού θέλει οικονομική ομαλότητα, αν πάρουμε ένα παίκτη λέει, γιατί θέλει οικονομική ομαλότητα, ας ηρεμήσει η ομάδα και ο κόσμος για να μην πάμε με full πίεση στο μάτς με Καλαμαριά. Η πίεση θα υπάρχει. Καταρχάς πολύ μεγάλη πίεση Καλαμαριά. Περισσότερη από τον Άρη. Ήδη άρχισαν και τα πρώτα ξεφωνητά εκεί για τον τρόπο που παίζει. Υπάρχει ξεφωνητό στον Καλαϊτζίδη, τον προπονητή Καλαϊτζίδη, που είναι και ο ιδιοκτήτης την ίδια στιγμή. Ναι. Από τους φίλους του Απόλλωνα κάτι λέει. Κάτι λέει. Αλλά εντάξει, η Καλαμαριά όμως θα έρθει ενδεχομένως να πάρει και το Χ. Στη Θεσσαλονίκη. Στο συγκεκριμένο μάτς. Ναι, από την άλλη, με βάση την εικόνα που έχουν οι ομάδες μέχρι τώρα. Είσαι το φαβορί. Κάνε αυτό που πρέπει και πάρε τους 3 βαθμούς της νίκης. Και όσο πλησιάζει, θα το πούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό το ματς εκείνο. Και για άλλους λόγους. Επειδή υπάρχει αυτό το παρελθόν με τον Καλαϊτζίδη και υπάρχει μια αντιπαλότητα πολύ μεγάλη, όχι μόνο γιατί έκανε ό,τι έκανε ο Καλαϊτζίδης. Γενικότερα υπάρχουν θέματα και ζητήματα και με τη νομική του υπηρεσία και πολλά πραγματάκια. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, έχουμε καιρό ακόμη μέχρι να. Καλά, ναι, το λέω έτσι μια τάκα. Και θα δούμε και το επόμενο διάστημα και ειδικά όσον αφορά το γκρουπ των ομάδων που θα πάνε μέχρι τέλος για την άνοδο, τι κινήσεις θα κάνουν και τι αποχωρήσεις θα έχουμε και τι προσθέσεις θα κάνουν στο ρόστερ τους τις επόμενες μέρες. Έχουν διώξει τη μισή ομάδα. Ναι, διώχνουν. Ναι. Και θα δούμε η Δόξα που επίσης λέει ότι θα διώξει κάποιους παίκτες, με ποιους θα τους αντικαταστήσει. Η Παναχαϊκή για μένα είναι ένα ερωτηματικό πώς θα κινηθεί. Η Παναχαϊκή για μένα μετά τον Άρη είναι η ομάδα η οποία είναι στην καλύτερη κατάσταση. Φαντάζομαι δεν θα πάει σε πολλές κινήσεις. Όχι, είναι στην καλύτερη κατάσταση γιατί έχει κάποια συγκεκριμένα πράγματα και ξέρει θα κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ενώ όλοι οι άλλοι, βλέπεις, να φύγουν πέντε, να έρθουν πέντε. Μου θυμίζει εγώ τον Άρη τον περσινό. Ο Όφη είναι για μένα ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δεν ξέρω έτσι πώς είναι η κατάσταση, ούτε πώς μπορούν να πάνε παίκτες. Δεν ξέρουμε κανένα θα είναι προπονητής εκεί το επόμενο διάστημα. Οπότε εκεί είναι ένα ερωτηματικό. Η Παναχαϊκή φαντάζομαι ότι επειδή έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο με το οποίο δουλεύει, όπως και ο Άρης από το καλοκαίρι, θα πάει σε μια λογική ενίσχυση, όχι τίποτα κραυγαλαίο. Η Δόξα σίγουρα θα κάνει κάποιες κινήσεις. Ο Γενάρης όμως, εσύ Αλέξη, δεν μπορεί και από ό,τι λεγόταν χθες στην Καλαμαριά, και η Καλαμαριά θα διώξει 4-5
και θα τους αντικαταστήσει ρίχνοντας έτσι κάποια χρήματα στην αγορά το Γενάρη. Εγώ πάντα θεωρώ ότι το Γενάρη είναι, το είπε και ο Μυροφορίδης νομίζω, οι ομάδες που διώχνουν πέντε και φέρνουν πέντε δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Εντάξει, για τον Άρη το να φύγουν και κάποιοι είναι και θέμα, παιδιά, που συμφόρηση του ρόστερ. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί παίκτες. Δεν είναι ότι πρέπει ντε και καλά επειδή δεν κάνουν στην ομάδα. Είναι 28 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή... Έμεινε έξω ο Μπούρμπος και ο Μιλουνόβιτς εκτός αποστολής και δεν μπορείς να πεις ότι είχα κάποια έκπληξη. Εντάξει, ο Μπούρμπος έμεινε εκτός γιατί πρίστηκε το πόδι. Όχι, όχι, λέω να πεις ότι υπήρχε κάποια έκπληξη στους 18. Ναι. Δηλαδή ότι μπήκε κάποιος ενώ δεν έπαιζε μέχρι τώρα. Και επίσης είχαν μείνει στη Θεσσαλονίκη. Ο Στεφάνοβης, ο Τσουμάνης. Μπορεί και κάποια παιδιά. Ήδη ακούω για κάποια παιδιά. Ο Λότας, μπράβο. Ο Νέτο. Ο Νέτο νομίζω ότι αν όχι τώρα ή τώρα ή το καλοκαίρι, μάλλον θα αλλάξει. Δεν υπολογίζεται. Δεν υπολογίζεται, εντάξει. Και είναι και μια διαφορετική περίπτωση. Ο Νέτο θα είναι στην οικογένεια έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι να φύγει τώρα και θα εξαφανιστεί από τον Άρη. Εγώ πιστεύω θα μείνει με κάποιο τρόπο, θα μείνει. Ας το δούνε και πρέπει να μείνει για μένα με κάποιο τρόπο στον Άρη. Τώρα τον πιο ακριβώς τρόπο, γιατί ειδικά στη Super League δεν γίνεται να υπάρχει μόνο Μυροφορίδης. Χρειάζεσαι ένα ολόκληρο team από ανθρώπους για πολλούς και διάφορους λόγους. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι το τελευταίος ο Ντάρση. Αλλά υπάρχουν λοιπόν πολλά παιδιά από αυτά οι οποίοι μένουν εκτός αποστολής. Γιατί δεν γίνεται να έχω 6 extreme στην αποστολή. Άρα κάποιοι θα φύγουν αναγκαστικά. Και πιστεύω ότι κάποιοι θα ζητήσουν να φύγουν κιόλας. Που βλέπουν δεν υπολογίζονται, θα ζητήσουν να φύγουν. Εντάξει, ειδικά αν έχουν βρει ομάδα, να συνεχίζουν την καριέρα τους, θα διευκολύνουν τον Άρη σε αυτή τη διαδικασία. Πάντοτε είναι πολύ πιο εύκολο να φύγεις όταν έχεις βρει κιόλας. Δηλαδή, τι έγινε με τον Ήλιτς, για παράδειγμα, το καλοκαίρι. Μόλις βρήκε το καλό συμβόλαιο στην Ουγγαρία, μια χαρά του έλυσε το συμβολιάκι. Έπαιρνε και το Μήλου. Έχω ένα καλό παιδί, ένα φίλο, παιδιά, μήπως θέλετε εδώ πέρα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Έχει αδικηθεί. Λοιπόν... Του δώσουμε ένα συμβολιάκι έτσι, ωραίο εκεί πέρα. Έχετε και λεφτά από ό,τι μαθαίνουμε εκεί στην Ουγγαρία. Πάτε και για άνοδο. Μια χαρά. Έτσι. Είναι και το χωριό του Πρωθυπουργού. Α, ναι. Μάλιστα. Έχουμε και το μέσο. Πάντως, θες ο Απόλλωνας, επειδή το βλέπα το μάτσο εκεί που τρώγαμε και τα λοιπά, και είχα και τον προπονητή που σχολίαζε. Δεν ξέρω αν το αντιλήφθηκες, το βλέπεις αυτό το παιχνίδι. Όσο μπορούσα εδώ μέσα στο στούντιο να έβλεπα. Επειδή είναι στούντιο λοιπόν, η Παναχαϊκή στα τελευταία 10 λεπτά έμεινε με 9. Γιατί βγήκε και ο Γκίνο, ο οποίος χτύπησε, ναι. Δεν γίνεται. Είναι πολύ κακός ο Απόλλωνας. Είναι πολύ αργή ομάδα. Πάρα πολύ αργή η ομάδα. Έχει προβλέψει με πάρα πολύ. Αφού ο πιο νέος είναι 37 χρονών. Εντάξει, είπαμε. Ένα χρόνο. Δηλαδή ο Σαμαράς όταν ήρθε, που για μένα είναι πάρα πολύ καλό και παιδί και ποδοσφαιριστής. Εξαιρετικός χαρακτήρας. Πόσο είναι, 40. 40. Τι 40, ρε. Είναι να φανταστείς ότι 40. Έτσι όπως την είδα εγώ χθες την ομάδα, από αυτό που είδα από την τηλεόραση, είναι πραγματικά. Ηρωνικό ως ένα βαθμό να είναι ο πιο γρήγορος παίκτης Καλαμαριάς ο 34χρονος στα 35 Νίκος Γεωργιάδης. Αυτός είναι ο πιο γρήγορος παίκτης που έχει. Γιατί δεν έπαιζε ο Ελουντούλου χθες, γι' αυτό λέω ότι ο πιο γρήγορος ήταν ο. Ναι. Δηλαδή είναι πραγματικά αξιοπερίεργο. Εκείνο το παιχνίδι είναι λίγο mind game. Έτσι. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι και ο Γεωργιάδης και ο Καλαϊτζίδης και άλλα παιδιά θα το πάνε αλλού. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά όπως είπες και εσύ, έχουμε ακόμα. Θα πάει αλλού αυτό το παιχνίδι. Δεν μου είναι μια χαζομάρα. Παραμένει το 1-1 στο Καλυθέα Καραϊσκάκη. Στο 79 έχουμε φτάσει. Στο μάτς που γίνεται αυτή τη στιγμή και το βλέπουμε εδώ τηλεοπτικά. 3-0 η Λαμία κερδίζει τον Παναθηναϊκό στο κύπελο. Ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε. Είμαστε στην τελική μας ευθεία. Καθυστερήσει είμαστε στο El Paso, στο φερλικό El Paso. 1-1 στο πρώτο από τα 3 λεπτά του καθυστερήσεων. Το άλλο, μάλλον έχει κρυθεί το ματς κυπέλλου. Παραμένει στο 3-0, στο 64 η Λαμία τον Παναθηναϊκό με το χιόνι να συνεχίζει να πέφτει στη Λαμία και αρκετά πυκνό είναι αλήθεια από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Και εδώ πήγε να ρίξει κάποιες νυφάδες το πρωί, αλλά σταμάτησε γρήγορα. Για να κάνουμε White Christmas. Ο Παναθηναϊκός έβαλε γκολ το οποίο ακυρώθηκε λανθασμένο. Ναι, ήταν κανονικό το γκολ. Έχουμε και αυτά τα. Για το φίλο που ρωτάει, ναι, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στην ΚΑΕ, είτε στο θέμα της μεταγραφικής ενίσχυσης, είτε το θέμα της επιστροφής Αρβανίτη. Όχι. Ωραία το είπες. Τι να πω, αφού δεν υπάρχει. Όσον αφορά τον Αρβανίτη, να πούμε το εξής.
Είπα και εγώ κάποια πράγματα χθες για τον Λευτέρη Αρβανίτη και για την πιθανότητα επιστροφής του, με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις φυσικά, εννοείται, τους οποίους έχει θέσει στον Παπακυριάκη με τον οποίο μίλησε. Το θέμα τώρα για να σταματήσει το σπασμένο τηλέφωνο, παιδιά, είναι μια κίνηση από τον Νίκο Λάσκαρη, εφόσον επιθυμεί την επιστροφή του Λευτέρη Αρβανίτη στα κοινά. Ξεκάθαρα για μένα. Άντε και, την, και του λέει εντάξει, Λευτέρη. Ναι, αλλά με τους όρους και οι προϋποθέσεις που είπαμε. Ρε, παιδιά, οι όροι είναι σαν το τοπίο στη Λαμία. Είναι λευκό. Ναι, να κάνει διοίκηση ο άνθρωπος. Να ασκεί διοίκηση. Πού το παραλόγω. Ναι, πώς όμως. Πού άλλος είναι μεγάλο μέτωπος. Και άμα του πει εντάξει και μετά περάσει ένας μήνας και του λέει θέλω να φέρω το Σαββόπουλο εγώ. Ναι. Λέω, α, το Σαββόπουλο φοράει κόκκινη μπλούζα. Ναι. Πώς θα γίνει. Θα πάμε πάλι στα ίδια δηλαδή. Τι να γίνει. Το ασκώ διοίκηση σημαίνει υπογράφω. Ναι, τι σημαίνει δηλαδή. Θα παραχωρηθεί το ναι, ωραία. Και τι. Και με αυτό που λες, τι θες να πεις. Ότι δεν θα γίνει τίποτα. Εντάξει, το ότι δεν έχει γίνει εδώ και 2-3 μέρες που υφίσταται το θέμα, κάτι λέει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά καταρχάς, αν θα γίνει, θα σημαίνει κάτι από πλευράς Λάσκαρη. Ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Για μένα έτσι θα το. Ο Παπακυριάκης μόνος του, όπως λέει, πήρε την πρωτοβουλία, δεν το ήξερε ο Νίκος. Αυτή είναι η δεύτερη ανάγνωση. Ξεκάθαρα. Το ότι έχω πρόβλημα, έλα. Βοήθα. Και φέρε μαζί σου και τους ανθρώπους που έχεις στο πλευρό σου. Και κάνα 2 εκατομμύρια. Μια εκατομμύρια, λίγο δύσκολο. Αλλά το ότι χρειάζεται χρήματα η ομάδα, χρειάζεται. Τώρα, όσον αφορά την ενίσχυση, επίσης δεν υπάρχει κάτι το νεότερο, δηλαδή κάποια ουσιαστική εξέλιξη με κάποιον παίκτη ο οποίος θα προσθεθεί στην ομάδα. Και δεν ξέρω, είναι σημαντικό να έχει ομάδα ένα παίκτη, τουλάχιστον μέχρι το μάτς με τα Τρίκαλα, έτσι δεν είναι. Ναι. Τα Τρίκαλα πήραμε. Η ομάδα επιστρέφει αύριο στις προπονήσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι νεότερο για κάποια προσθήκη. Και επαναλαμβάνω, πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί. Είναι πολύ σημαντικό το μάτς με τα Τρίκαλα. Πρέπει η ομάδα να έχει μία ακόμη λύση, ο προπονητής. Τελικό 1-1 είναι το μάτς. Ο πέναλτι στην... που πήρε ο Καραϊσκάκης, το είδες. Σφαγή της Καλυθέας, παιδιά. Δεν υπάρχει πέναλτι υπέρ του Καραϊσκάκη από ό,τι είδαμε τώρα στα στιγμιότυπα. Τέλος πάντων. Η Λαμία προηγείται 3-0 του Παναθηναϊκού στο 67. Ναι, σωστά το είπα το σκορ, δεν έκανα λάθος. Η Λαμία προηγείται 3-0 του Παναθηναϊκού στο 67. Τι, 3-1. 3-1 θα γίνει. Τι. Έχασε ο ΠΑΟΚ στο Βόλι 3-1. Αν κέρδιζε, θα μας παίρναν τηλέφωνο να μας το πούνε το σκορ. Θα διακόπτανε το πρόγραμμα και θα μας το λέγανε. Τώρα μας έχασε πω, τώρα. Να σου πω εγώ, δεν ξέρουμε ποιον έπαιζε. Έπαιζε στην Άγκυρα. Nice. Λοιπόν, αν κέρδιζε θα υπήρχε παρέμβαση. Τώρα που έχασε δεν υπάρχει. Να ξέρετε. Σας το λέμε λοιπόν εμείς. Για την ενημέρωσή σας. Και ανάποδα ισχύει. Εμείς θα λέγαμε είτε κέρδιζε είτε έχανε. Το έχουμε αποδείξει αυτό. Λοιπόν, αυτά και σε σχέση με τα παιχνίδια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Είτε κύπελο είτε. Πρωτάθλημα δεν έχει, τελείωσε τώρα. Αυτό ήταν. Τέλειωσε και το μάτς. Πήραν από ένα βαθμό οι δύο ομάδες. Ο Καραϊσκάκης είναι τώρα με 13 βαθμούς στην 8η θέση, ακριβώς στη μέση δηλαδή σχεδόν, του βαθμολογικού πίνακα. Ενώ η Καλυθέα παραμένει στα χαμηλά στρώματα. Έχει 5 βαθμουλάκια. Μόνο. Πες μου τώρα, Εργοτέλης, πώς μπορεί να σωθεί αυτή η ομάδα, μπορείς να πεις. Μπορεί να σωθεί. Προλαβαίνει. Όχι. 6 πέφτουμε. Δεν μπορεί με έναν Ντεμαρά να γίνει Αιγυνιακό πέρσι. Πρέπει να κερδίζει, ρε φίλε, κάθε Κυριακή. Ο Αιγυνιακό πώ κέρδιζε πέρσι. Να μην το αναλύσουμε. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Να κάνει τι, να μειώσει. Να μειώσει. Καλά, ένα γκολ τώρα θα είναι σημαντικό, ρε φίλε. Ρεβάνς υπάρχει, μην το ξεχνά. Δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι μονά τα παιχνίδια. Τι μονά. Διπλά είναι τα μάτς. Διπλά είναι. Πώ νόμιζε ότι είναι μονά. Αστυνόμιζε. Διπλά είναι τα μάτσα. Ένα γκολ θέλει ο Παναθηναϊκός για να μπει στο παιχνίδι της πρόκρισης. Ο Λουκίνας έβαλε τον γκολ του Καραϊσκάκη. Με μεταξύ, γνώμη, έχουμε παιχνίδι με Χαρναϊκό. Ναι. Όλοι πρέπει να πάρουν κάρτες δηλαδή στα επόμενα μάτσα. Όλοι. Με την... Ποιοι έχουμε. Πώς όσοι είναι στο όριο θα πρέπει να πάρουν. Όσοι είναι στο όριο. Ναι, και όσοι δεν είναι στο όριο έχουν 2 κάρτες. Πρέπει στα επόμενα 2 να πάρουν άλλες 2. Αυτό λέω. Βαράτε βιολιτζίδες στην άλλη. Από... Στο μάτς με τον Απόλλωνα Πόντου. Βαράτε στο ψαχνό. Μου μείνετε νομίζω. Αλίπητα.
Όμοι δεν είναι. Όλοι με αχαρναϊκό μετά θα εκτίσετε ούτως ή άλλως. Βέβαια, αυτό λέω. Για να καθαρίσει η ομάδα. Ναι. Φαντάζομαι το ξέρουν αυτό. Δεν είναι. Καλά. Ότι δεν το ξέρουν. Ο Παυλίδης ήδη μανιμάνι δηλώθηκε στο μάτι με τον αχαρναϊκό. Και θα εκτίσει την ποινή του. Μην περιμένετε κάποια ουσιαστική εξέλιξη τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι θα περάσουν οι γιορτές των Χριστουγέννων και μετά θα έχουμε ό,τι έχουμε. Η ομάδα ούτως ή άλλως από σήμερα κάνει χρήση μιας πενθήμερης άδειας που δόθηκε από το τεχνικό team. Έφυγαν δηλαδή σήμερα και θα επιστρέψουν την Τετάρτη 27 του μήνα για να κάνουν προπόνηση εκ νέου και να βγει και η ζυγαριά όπως γίνεται συνήθως μετά τις γιορτές. Ήδη ο Ούγκο Σόουζα αναχώρησε για την Πορτογαλία, ο Νέτο για τη Βραζιλία. Οι περισσότεροι έτσι ποδοσφαιριστές θα πάνε στις ιδιαίτερες πατρίδες, όσοι έχουν και τη δυνατότητα βέβαια. Και καλό είναι να γεμίσουν τις μπαταρίες τους, λίγο να αλλάξουν παραστάσεις, να ηρεμήσουν πνευματικά, σωματικά. Το έχουν ανάγκη νομίζω μετά από τα πρώτα 9 παιχνίδια. Να καθαρίσει το μυαλό τους, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μυροφορίδης, και να επιστρέψουν με άλλη διάθεση και να αρχίσουν την προετοιμασία τους σιγά σιγά για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Μετά θα έχει και εμβόλυμες αγωνιστικές, έχει αρκετό πράγμα μετά τη διακοπή και ένα σημαντικό παιχνίδι πρώτο για το 2017. Θα έχουμε και τις χορηγίες στο ποδόσφαιρο από την Τουρκία, τις χορηγίες στο μπάσκετ από την Τουρκία. Οπότε θα είναι. Ουράκαν. Όχι. Πού είναι. Γι' αυτό είδα μια ουρά εκεί στο παλέ. Τι εξέλιξη υπάρχει με το θέμα. Τι εξέλιξη. Δεν υπάρχει. Δεν είναι. Και μέσα στη χωμηθία δεν έχουμε στο Instagram ή κάπου στο διαδίκτυο. Έχουμε εξαφανιστεί και από το Facebook. Τέλος. Τέλος. Και εμείς τι θα σχολιάσουμε τώρα. Εμείς έτσι κι αλλιώς σχολιάζαμε το τελευταίο διάστημα αυτά. Αυτά τα χαζά τα οποία γράφονταν και λέγονταν. Απλά ο κόσμος είναι. Για τον κόσμο στεναχωριέμαι. Που πίστεψε όλα αυτά. Πίστεψε. Και αυτή τη φορά είναι από τις πολύ λίγες φορές που δεν μπορούν να κατηγορήσουν τους δημοσιογράφους. Γιατί συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, χωρίς να έχουν ευθύνη οι δημοσιογράφοι, τα ακούνε. Κοίτα, παιδιά, ο ίδιος ο Λάσκαρας τους έβαλε στο τραπέζι και τους εμφάνισε ως δυνητικά επενδυτές, μάλιστα. Όχι μόνο χορηγούς της ομάδας. Τι να λέμε τώρα. Και αυτοί στο Facebook, στο τέτοιο. Μην ακούτε. Τον άλλο θα τον έκανε και αντιπρόεδρο. Δηλαδή, τι είναι, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι. Θα τον έκανε και αντιπρόεδρο. Το τσουνάμι Άρης που έγραψε και ο Κολοβέτσιος. Έρχεται το τσουνάμι Άρης. Τώρα ζητάω, λέει, επίσημες συγγνώμες να μου πούνε κάποιοι. Επειδή έγραψε μια εφημερίδα στην Τουρκία ότι ο Γιλμάζ αναλαμβάνει τον Άρη. Εκείνος ποτέ ζητήσει κάποια συγγνώμη. Τώρα τι συγγνώμη να ζητήσει, φίλε. Αυτός έφερε τα λεφτά και δεν τα πήραμε. Α, δεν τα πήραμε. Δεν τα πήραμε τα λεφτά. Okay. Ήταν τα λεφτά πάνω στο τραπέζι, έτοιμα. Αλλά δεν τα θέλαμε τα λεφτά. Και όχι μόνο αυτό, δεν τα ήθελε ο Λάσκαρης γιατί το ίδιο έκανε και με τον ΟΠΑΠ. Γιατί εκεί κολούσε, ήταν ωραίο. Αλλά τελικά δεν τα ήθελε ούτε ο Ψηφίδης που ψάχνει να βρει το κατοστάρικο για να πληρώσει το αέριο. Και τελικά δεν τα ήθελε ούτε ο Καρυπίδης που δεν θέλει τώρα. Τι, θέλει τώρα να πληρώνει τους καράμπες και τα λοιπά να είναι άπλας. Όχι, θέλει να ζορίζεται. Άρα λέγανε αλήθεια, αυτοί φέρναν τα λεφτά και εδώ στον Άρη δεν τα ήθελε κανένας τα λεφτά. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα ακόμα μάθημα. Για να μην τρελαίνεστε με όλους αυτούς που έρχονται και μιλάνε απλά. Και καλό είναι να μιλήσουν, καλό είναι να φέρουν προτάσεις, να τις αξιολογήσουμε, να τις δούμε στο τραπέζι και τα λοιπά τις προτάσεις. Αλλά το σημαντικότερο και για να τους αποθεώσουμε θα πρέπει είναι πρώτα απ' όλα να φέρουν τα λεφτά. Και αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε και τον Χρήστο Κιός φυσικά για την πολύτιμη σύνδρομή του και σήμερα. Πάντως είδα το πέναλτι χθες που δεν δόθηκε στον Άρη. Okay. Βλέπω τώρα και λέμε για το σεβασμό. Ακούω φίλους του Άρη και σωστά τα λένε. Ναι. Ότι πρέπει. Και η διοίκησή μας στη Β' Εθνική θα πρέπει ο Άρης να την χάνει σεβασμού από τους διαιτητές και από τους πάντες. Βλέπω αυτό που γίνεται τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Τώρα τους βλέπω. Τον έχει κάνει πλακωτό. Ναι, τίποτα δεν είναι. Και τους δίνει κόρνερ αντί για Μάρς πέναλτι. Είναι μπροστά ο Αρετόπουλος και δίνει κόρνερ. Και τον έχει κάνει πλακωτό τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Δεν τον υπολογίζει κανένας πραγματικά. Τι να κάνεις. Θα δούμε. Ο φτωχός και η μοίρα του. Κάπως λένε αυτό. Είναι παραπάνω από φτωχή. Και δεν ξέρω τώρα αν ο Παναθηναϊκός πραγματικά που πιέζουν όλοι για να μείνει στην κατηγορία και τα λοιπά και βάζουμε τον Άρη στη συζήτηση, δηλαδή, που δεν έχει κανέναν, δεν έχει προσφυγή ας πούμε, δεν έχει κάτι,
Έχει κάποια χρήματα που οφείλει. Ναι, ναι. Και κάποια μείνει πώ δηλαδή. Με, ναι. με περιορισμό μεταγραφών. Είναι και τι. Όχι, πέρσι που δεν πήρε ο Άρης άδεια Super League και καλά. Που πήρε Football League ενώ. Ας πούμε, για οικονομικού λόγου δεν πήρε Super League. Ενώ δεν ήταν στην Ελλάδα. Αν κοπεί για οικονομικά κριτήρια, παιδιά πρέπει να υποβιβαστεί. Τι. Αυτό δεν είναι ο κανονισμό. Ναι, αλλά του αφού λέει ότι πρέπει να μείνουν. Και η Super League λέει έκανε παρέμβαση υπέρ του. Δηλαδή πέρσι έκανε παρέμβαση για να μείνουν. Να πέσει ο Ερακλής. Εγώ σου λέω να μείνουν, θα μείνουν με περιορισμό μεταγραφών. Σωστά. Θα πρέπει να. Θα πρέπει να παίζουν με πιτσιρικάδες δηλαδή. Μα δεν είναι ο κανονισμό, δεν λέει αυτό. Ο κανονισμό λέει υποβιβασμό. Υποβιβασμό σου λέω. Παρά πώ. Να το αλλάξουν και να πούνε τι, ότι θα παίζει με περιορισμό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα του. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί η εκπομπή. Ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζούκη, ο οποίος παίρνει εδώ τη σκητάλη. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.